Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης, Κωστής Ραπτόπουλος, Γιάννης Φιλιτίδης. Τριήμερα, ακούω καλά τριήμερα, καλό τριήμερο. Τι θα πει καλό τριήμερο? Καλό τριήμερο, ξέρεις τι θα πει? Να μπεις μέσα στη μηχανή του χρόνου, να γυρίσεις καμιά 20-30 χρόνια πίσω και Παρασκευή μεσημέρι, προκαθαράς Δευτέρας, να υπάρχουν κλήσεις για εξωτερικό, για Αυστρία, για Άλπεις, για ιστορίες κτλ. Εντάξει. Τώρα τριήμερο, κλάιμαϊ. Τώρα το ρωτάς τώρα, τι θα κάνεις το τριήμερο? Θα κοιμηθώ. Τι θα κάνεις το τριήμερο? Κυριακή θα δούμε το μπατς. Σάββατο θα πάμε για κάνα καφέ στη παραλία με κάνα σπόρι μαύρο, να πούμε ανάλατο. Τη Δευτέρα, θα κάνουμε εκεί στο σπίτι από κάτω κάνα κουσκούς. Δηλαδή τι στο σπίτι από κάτω? Να, όπως οι Αλβανοί το 1990 ερχόταν και πήραν μπύρες και καθόταν σε εκείνα τα αγνώ, τα θυμάσαι τα αγνώ, εκείνα τα καθισματάκια τα αγνώ. Ναι. Αλβανοποιήθηκαν οι κολόμαγκες οι Έλληνες τώρα και θα κάνουν αυτό τα... θα μαζευτούν 6-7 σε ένα σπίτι. Αν έχει και κανένα μπάρμπικιου κανένας έξω σε καμιά ψησταριά, θα είναι ο καλύτερος της παρέας, ο βλάκας της παρέας δηλαδή, γιατί βλάκας είναι. Έρχεται αυτός να πούμε, οι άλλοι φέρουν κανένα κρέας, ξέρω εγώ, κανένα σκύλο, σκοτώνουν καμιά γάτα στη γειτονιά και αυτός πάει και τα ψήνει. Έτσι θα τη βγάλουμε το τριήμερο. Δεν υπάρχουν πια τριήμερα, καθήκια, δεν υπάρχουν τριήμερα πια. Τα τριήμερα περάσανε. Τα τριήμερα και οι εκδρομάρες και να κλείνουν οι δρόμοι. Και... εντάξει, πάω και τα εξωγικά βέβαια. Πάω και τα εξωγικά, αλλά δεν θα γίνει καλός καιρός. Τη Δευτέρα βενζίνες δεν υπάρχουν. Τελειώνει και ο μήνας. Φαντάσου τώρα η εποχή κρίσεως. Πόσο έχουμε σήμερα για να δω? 25 ξημερώνει. Όσοι δουλεύουν, γιατί οι μισοί δεν δουλεύουν, όσοι δουλεύουν και όσα είναι να πάρουν. Φαντάσου τώρα να έχει άλλο εξοχικό. Πες τώρα παιδάκι μου, πες τώρα και ένα μέρος στην Χαλκιδική, πιο πέρα από την Καλλικράτεια, στην Ηράκλεια. Στην Ηράκλεια εγώ θα σου πω. Ηράκλεια πάνε, έλα. Like, μαλάκες, like. Η βενζίνη να μπει. Δηλαδή πάνε, έλα. Θα μου πεις, μπορεί να έχει βάλει κανένα φυσικό αέριο να πρόλαβε να πούμε 2-3 χρόνια πριν. Μπορεί να πάει στην Ηράκλεια. Στην Ηράκλεια όμως για να πάει, πρόσεξε να δεις. Τι να πάει κάνει στην Ηράκλεια 3 μέρες, λέω εγώ τώρα. Σου λέω ένα απλό μέρος, ρε παιδί μου, Ηράκλεια. Η Ηράκλεια θα πρέπει να φάει έξω. Πώς θα φάει έξω? Θα πρέπει να βάλει βενζίνη. Πώς θα βάλει βενζίνη? Θα πρέπει, ξέρω εγώ, να πιει κανένα ποτό. Πώς θα πιει το ποτό? Πώς θα γίνει? Τι κατέμει γρουσιός, βρίζει άλλος από μέσα. Πες ότι δεν θέλει να βγει έξω. Θέλει να πάει, ας πούμε, 3 μέρες. Θα πάει τι, σαν το κούκο θα πάει? Δηλαδή τι, θα είναι, ξέρω εγώ, 45 χρονών, 48. Πες ότι είναι με την πρώτη τη γυναίκα. Και τι θα πάρει, την πρώτη τη γυναίκα, τα παιδιά και θα πάει σαν τους κούκους, θα πούμε να κάτσουν στην Καλλικράτεια και στην Ηράκλεια 3 μέρες? Δεν θα θέλει παρέα. Θα θέλει παρέα. Η παρέα δεν θα θέλει φαΐ. Θα θέλει φαΐ. Δεν θα πάει στο κρέντι να πάρει καμιά μπριζόλα, να πάρει κανένα σπάλα, να μου κάνει αυτό. Πώς θα πάει? Πώς θα πάει? Ρε φαινέ, ο άλλος έχει, ρε φαινέ. Πώς έχει, αφού πλήρωσε τα έμφυα, πλήρωσε τα. Για να πάει έχει. Οπότε να πούμε, εγώ σήμερα είδα ότι δεν πήγε κάποιος πουθενά.
το πρωί, ας πούμε, το μεσημέρι που εκείνα. Πού από εκείνες τι πήγαινες, ρε παιδάκι μου, εκεί τα τριήμερα, διήμερα, τέτοιου είδους, τέτοια πράγματα να πούμε. Σε εκείνη την εκκλησία που τη χτίζαν 30 χρόνια εκεί στη Βούλγαρη, πώς τη λέγανε. Τριών ιεραρχών. Χτιζόταν σαν το γιοφύρι της Άρτας. Άρπαζαν να πούμε τα λεφτά, δεν γινόταν εκκλησία εκεί πέρα. Ναι, έτσι έλεγε ο παπάς το 93, δεν τα λέω εγώ. Το 93 έκανε, έβγαλε λόγο ο παπάς. Όχι 93, ψέμα, το 95. Άσε λέει, παίρνουν τα λεφτά οι πιστοί και δεν. Τι γινόταν εκεί, τι φλάντζες έχουν καεί εκεί πέρα. Πρώτη Δευτέρα για να βγεις εκεί στον περιφερειακό, να βγεις απάνω στη Χαλκιδική. Και πρώτη Δευτέρα και να τα βεντιλατέρ και γρρρρρ. Πω, ιστορίες ρε φίλε. Θα προσαρμοστούμε. Θα προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα. Τώρα θα κάνει κούλουμα, κούλουμα λέγονται αυτά. Κούλουμα. Λέγονται, θα πάει στο ΣΕΙΧ σου ο δήμαρχος, θα βάλει εκεί τους παρατρεχάμενους, τους ρουφιάνους του να πούμε και τα λοιπά, τους δικούς του ανθρώπους. Ξέρουν αυτοί, ακούνε, είναι δικοί μου αυτοί, κανένα δύο-τρεις. Είναι ο ρουφιάνος του δημάρχου, Αργιανός. Θα μου πεις τι θα είναι ο ρουφιάνος του δημάρχου, πάω ξύς θα είναι, Δήμος Θεσσαλονίκης. Έχει μπει εκεί ο κάθε επικραμμένος Αργιανός. Ο κάθε επικραμμένος Αργιανός. Είναι και φίλο Αργιανός, Ολυμπιακός είναι ο Μπουτάρης με τον Ιωαννίδη. Είναι η δεύτερη του ομάδα, η πιο μικρή, είναι ο Άρης. Τους χώσανε μέσα εκεί πέρα, αλλάξαν τις αρίδες τους. Θα πάνε να δώσουν τις λαγάνες απάνω κτλ. Θα βγάλουν το λόγο τους, τα ραμάδες, ελιές κτλ. Φτωχολογιά να πούμε. Γυρίσαμε στα χρόνια της δεκαετίας του 50. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Καζαντζίδης. Καζαντζίδης. Έχει να πέσει Καζαντζίδης το τριήμερο του θανάτου. Ενδιάμεσα βέβαια έχουμε και ντέρμπι λέει. Τώρα τι σημαίνει ντέρμπι? ΠΑΟΚ λέει Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο ντέρμπι. Δεν υπάρχει ντέρμπι Ηρακλής ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο. Υπάρχει ντέρμπι Ηρακλής Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο. Υπάρχει ντέρμπι Ηρακλής Βέρεια στο Καφτατζόγλιο. Υπάρχει ντέρμπι Ηρακλής Πλατανιά στο Καφτατζόγλιο. Ντέρμπι Ηρακλής ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο πλέον δεν υπάρχει. Δυστυχώς για τον Ηρακλή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που λέμε ντέρμπι. Δεν είναι, δηλαδή τώρα Παρασκευή βράδυ, τώρα τι να τσιγκλήσεις, ποιους να πεις, τι ανάλυση να κάνεις. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πολλοί δεν θέλουν να παίξουν. Σου λέει, πού να μπλέξουμε τώρα με τους καρνίβαλους. Θα δημιουργηθεί κατάσταση να πούμε τώρα, θα μας παίξουν δυνατά, φάμε κανένα πόδι. Παίζουμε με Ολυμπιακό, παίζουμε με κύπελα κτλ. Πού να μπλέκουμε, σου λέει τώρα, να βάλουμε τα πόδια μας στη φωτιά κτλ. Έτσι το σωστό. Και γι' αυτό το λόγο δεν βλέπω διπλό στο Καφτατζόγλιο. Το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή το απόγευμα. Δεν βλέπω διπλό. Βλέπω ένα ωραίο Χ να έρχεται και να είναι ευχαριστημένοι και οι δύο. Βέβαια ο Ηρακλής θα έχει το κομμάτι ότι θα πάρει ένα πόντο και ότι δεν θα χάσει για 20 χρόνο στο Καφτατζόγλιο από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή στο ηθικό κομμάτι. Τώρα που βγαίνει η ψυχούλα του Ηρακλή, 20 χρόνια αείτητο στον ΠΑΟΚ, μπορεί να πει κάτι στους πικραμένους φίλους του Ηρακλή, όσοι μείνανε να υποστηρίζουν τον Ηρακλή, γιατί από ό,τι βλέπω στο Καφτατζόγλιο δεν πάει ο κόσμος. Δεν τραβάει ο Ηρακλής κόσμο, δεν τραβάει πελάτες, δεν τραβάει κατά κάποιο τρόπο έτσι, λαό, όπως τραβούσε πριν 2 χρόνια. Θα βγουν τώρα, θα πούνε Ηρακλής, πριν 2 χρόνια Ηρακλής ΑΕΚ 25.000 κόσμο, πού πήγαν όλοι αυτοί, γίναν Λίβερπουλ, γίναν Άρσεναλ, λίγαν. Ποιο τηλέφωνο βαράει εδώ, ξέρω. Ξέχασε κανένα τηλέφωνο. Α, λέω κι εγώ, μας πιάσανε. Λοιπόν, α, Ηρακλής ΠΑΟΚ. Ντέρμπι είναι. Το πρώτο ντέρμπι στην Ελλάδα είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτό είναι το ντέρμπι το μεγάλο. Το δεύτερο ντέρμπι, το μεγαλύτερο, είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το πρώτο είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και το τρίτο και τρίτο-τέταρτο ντέρμπι είναι ΑΕΚ Παναθηναϊκός. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Αυτά είναι. Το μόρτο, το ντέρμπι, τον μητέρα των μαχών είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το δεύτερο είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Το δεύτερο. Από εκεί και πέρα υπήρχε και ένα ντέρμπι παλιότερα, το οποίο ήταν μέσα στη δικιά μας την πόλη, το ΠΑΟΚ Άρης. Εδώ και 4-5 χρόνια και αυτό σταμάτησε να υπάρχει. Έχει ντέρμπι Άρης Σουφλή, Άρης Πανσεραϊκός, Καβάλα Άρης, Δράμα Άρης, Μουτινή Άρης, ξέρω εγώ. Άρης Απόλλωνας Αθηνών, Άρης Λαμία. Αυτά είναι τα ντέρμπι για τον Άρη. Μεταφέρθηκαν δηλαδή τα ντέρμπι από τα Άρης ΠΑΟΚ, πήγανε στα Άρης Λαμία. Φύγανε από τα Ηρακλής ΠΑΟΚ
που ήταν παλιά παραδοσιακά ντέρμπι με μάχες ωραίες, μπάλα ωραία, παίκτες ωραίοι, αποτελέσματα, θέαμα, θέαμα, βλέπαμε θέαμα. Και από τον Ηρακλή πιο πολύ και από τον ΠΑΟΚ περάμε και την ουσία. Ένας είχε το DNA, είχε την ουσία ο ΠΑΟΚ, ο άλλος είχε το θέαμα και τα λοιπά. Και τα Ηρακλής Άρης ήταν ντέρμπι κάποτε. Ήταν ωραία ντέρμπι. Και του χρόνου μπορούμε να δούμε Άρης Ηρακλής ωραίο ντέρμπι. Στη Β' Εθνική όμως. Με Απόλλωνα, αν ανέβει, μάλλον δόξα θα ανέβει, δόξα δράμας και τα λοιπά. Με αυτό με τη δόξα δράμας και την Καλαμαριά, τι για ιδέα είναι αυτή πάλι. Βγάζει ανακοίνωση ο ένας, μα τα βγάζει ανακοίνωση ο άλλος, τι ιδέα είναι αυτή. Φυσικά και η πλευρά ΠΑΟΚ θέλει τη δόξα δράμας, η Ζαγοράκη εκεί, οι φίλοι του Ζαγοράκη, και φυσικά ο Μαρινάκης δεν γουστάρει τον Καλαϊζίδη, εάν δεν βγει η δόξα δράμας, ποιος θα βγει. Δηλαδή σε σπρώχνει να βγεις. Α, λέμε τώρα. Εγώ με την Καλαμαριά είμαι. Δεν την γουστάρω τη δόξα δράμας. Εγώ είμαι με τον Άρη, ρε. Εγώ είμαι με τον Άρη. Καλά τον Άρη, ρε. Καλά, ρε. Παίζει να κλάρα με τον ΠΑΟΚ, ρε. Παραδοσιακό ντέρμπι και ασχολείσαι με την ασπρόμαυρη δόξα δράμας. Λέω ποια είναι ντέρμπι. Ποια είναι ντέρμπι. Του χρόνου θα είναι Άρης Ηρακλής. Πιθανώς και μετά είναι ντέρμπι. Ξύλο, τσουμάκι. Καλαμαριά, ξέρω εγώ. Αν ανέβει, που δεν θα ανέβει. Δόξα δράμας, Β' Εθνική εναντίον Ηρακλή. Δόξα δράμα, Καβάλας. Πολύ ξύλο. Δόξα δράμα, Καβάλας. Ξύλο και Λοπορδό. Δόξα δράμα, Καβάλα. Καβάλα, δόξα δράμα. Βέβαια. Αυτά είναι τα ντέρμπι. Γάζωνος Παραλίμνιο. Ομόνια Σύνδου Καμπανιακός. Βέβαια. Ναι. Έτσι είναι, για. Πώς θα γίνει. Παυλαχιακός Αιτήσερον. Πανσουλιακός. Νέα Ζύγνη. Ναι. Άγιο Πνεύμα, Βυσνίκους ο Μπάσχο. Εντάξει. Έτσι. Από εκεί ήταν Τριανδρία Μεντ. Κάτσε, περίμενε. Πόμαλα κοπής Φίνικας Τούμπας. Έχει πράγμα. Πόμαλα κοπής Φίνικας Τούμπας. Βρε, Ιλτέξι Λίκη. Τι λες τώρα. Ιλτέξι Λίκη με ποιον ήταν το ντέρμπι. Ολυμπιακός Τερψιθέας, Ολυμπιακός Κιμήνων. Μάλιστα. Εγώ ντέρμπι. Ναι. Να το ξεκινήσουμε όπως πρέπει, λοιπόν, ξανά την αρχή. Είσαι ο MVP της Λαγάνας. Ο Sherlock Holmes του Ταραμά. Ρε φίλε, νοσταλγώ εκείνα τα τριήμερα των Ελλήνων που πέρναν τα αερόπλανο και πηγαίνανε να πούμε πού να σε πω ρε παιδί μου. Πού πηγαίνανε. Πού πηγαίνανε. Δεν πηγαίνανε ρε φίλε. Πού πηγαίνανε. Πού δεν δραχμή. Πηγαίνανε λέγε. Υπήρχε δραχμή. Επιδραχμής ναι. Βέβαια. Επιδραχμής. Και δώσε και πάρε το Μέγα Αντένα και πάμε σύνδεση του λόφου του Πιλοπάπου εκεί πέρα. Να ναι. Πετάξουμε τον Αετό. Στην Α3, στην Α3, στην εκπομπή του χωριού, διακοπή, πάμε σε Ιχσού. Θα πετάξει το Παπαγεωργόπουλος. Ναι, το πέταξε. Τον Αετό να πούμε. Μες στον Αετό υπήρχαν τα δολάρια του Σαξόνι να πούμε. Like, μαλάκες, like. Δεν έχει. Σήμερα έχει τηλεφωνικά, λέω. Θα παίξουμε λίγο. Πήγες δάσκαλο. Όχι, το απόγευμα δεν πήγα. Πήγα λίγο στο Δημητράκη, στον Εύωσμο. Εσύ, σήμερα ήρθε στο γυμναστήριο το πρωί μία τύπησα 18 χρονών. Ναι, μήπε, ο κοντός την έπαιρε. Χριστίνα. Ναι. Χριστίνα, 1,60 ήταν δεν ήταν. Πιστόλι. Ρε εσύ τι γέλιο ρίξαμε. Τι πιστόλι ήταν αυτό, ρε. Πιστόλι. Η ταχύτητα. Λέω, φαντάζεσαι τώρα αυτή τώρα να οδηγάει κανένα παπάκι. Και να γίνει κανένα επεισόδιο με τον κόκκινο. Και να την πει ο κόκκινος, α, μη σου δώσω κανένα μπάθο. Και να κατέβει από το παπάκι και να τον κάνει μαύρο. Μαύρα τα κολομέρια του. Και να αρχίσει κοίτα γρήγορα, ε. Τι ήταν αυτό, ρε. Να δει την πανάπηλη και με ένα σπίτι. Τι έπαθε ο Γιάννης εκεί πέρα, θέλει τα πούσα τώρα. Για τρίμερο να προετοιμάσουμε τον κόσμο να πούμε. Τι να προετοιμάσουμε τον κόσμο, ρε. Ρε φίλε Κώστα να πούμε. Δεν βλέπεις τι γίνεται έξω. Σήμερα έρχομαι το μεσημέρι να κάνω εκπομπή. Ναι. Βλέπω δύο κοριτσάκια 18-19 χρόνια παραπάνω δεν ήταν. Ναι. Στο στούντιο μέσα κάθε με τον κόκκινο. Α, ναι, ρε, άκουγα. Λέω, τι έπαθε ο μόνος αυτός. Ναι. Για πες. Του λέω, Ελλάδο, ρε, τι είναι αυτές. Πολύστριες του Ηρακλή. Ναι. Λέω από μέσα μου, πάει η εκπομπή το μεσημέρι. Ναι. Ναι. Λέω, τι θέλουν εδώ. Να πούμε γιατί είναι τα κορίτσια πλήρωτα και τι είσαι εγκομενοφύλακας εσύ του λέω. Πέρασε η περίοδο που είσαι εγκομενοφύλακας, 47 χρονών είσαι, πας για θάνατο το λέω τώρα. Τι δουλειά έχεις τώρα. Εσύ τώρα είσαι για τσάγια τον προστάτη, τι δουλειά έχεις με αυτά τα κοριτσάκια. Ναι, λέω κοίταξε να δεις 5 λεπτά λέω βγάλτες, δεν είναι για παραπάνω. Στο 6ο λεπτό λέω ναι και τα λοιπά. Είμαι έξω λέω με τον Πούζο
και τον Γρηγοριάδη γράφω, λέω κάτι, πίνω ένα καφέ, να βγουν. Περιμένω, πάει 2,5 ώρα. Με παίρνουν 8 τηλέφωνα. Γυρίσαμε το σταθμό αλλού. Πρόσεχε. Ναι. Τώρα λέω, αν μαλώσω μαζί του, δεν θα βρω άκρη. Θα με βγάλει τρελό, θα με βγάλει χαζό. Α, γι' αυτό τράβηξε χειρόφρονο και έκανες παντιά και έφυγες. Λέω, δεν μπαίνεις στο κόρτοπα να κατέβεις προς τα κάτω. Ναι. Πάω, τραβάω ένα δίωρο, ένα ύπνο. Τραβάω ένα ύπνο, ξυπνάω. Προσκαλούρα σ' ακούω, γι' αυτό. Πάω, έρχομαι πάλι εδώ μετά, βγαίνω με αλέφαντο. Ωραίος, είδα. Ξαναγυρνάω σπίτι, ξαναρίχνω ένα δίωρο, ένα ύπνο. Τι έλεγε σήμερα για αυτό το, για του Λεβαδιακού το τέτοιο να ρε. Δεν λέει στο μαλλί σακάκι, λέει και γραβάτα να πω. Το Χριστόπουλο. Το Χριστόπουλο. Δεν τον πάει με τίποτα ρε. Ρε φίλε, τι πράγμα είναι. Δεν τον πάει με τίποτα. Και τι θα γίνει τώρα με τα κούλουμα, θα πάμε τα ραμάλες. Φίλε, εγώ την καθαρά Δευτέρα τη συχαίνομαι. Ο πρώτος λόγος που τη συχαίνομαι είναι ότι ποτέ δεν μπορούσα να πετάξω αετό γιατί τον έριχνα κάτω. Γιατί, ποιος πέταξε αετό. Λοιπόν, δεύτερον, δεν με τράβαγε ο αετός με τίποτα. Παλιά θυμάμαι με ένα ξάδερφό μου τον Μάρκο, Παοξάκη ο Μάρκος, το αλατίνι που είχε. Το είχε φτιάξει ο μπαμπάς στο ένα αετό του ΠΑΟΚ. Είχε φτιάξει τον Κουερίνο επάνω στον αετό. Κουερίνο. Τον Κουερίνο είχε φτιάξει τον αετό το 76 όταν είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Του είπε θα σε κάνω ένα αετό, λέει Μάρκο, με τον Κουερίνο. Ήταν ένας αετός όμως, πραγματικός αετός. Εκείνο τον αετό, 3-4 χρόνια, τον πετάγαμε. Σηκωνότανε. Σηκωνότανε ψηλά. Και είχε καλά ζύγια, πούντες, ουρά, ήξεραν οι παλιοί να κάνουν αετό. Ξέρανε εκεί. Ξέρανε το πετάτο, όχι σαν τον Καραμαλή να πούμε. Τώρα βγαίνεις. Τον πέταγε ο Μπράβο στον αετό. Ο Καραμαλή. Αυτή ήταν η καλή να πετάξω τον αετό και να φωνάζουν ο ψωμιάς βγει να πετάξει τον αετό. Ρε φίλε, ο ψάιτ να φωνάξουν αυτοί, δεν πετάξει καλά. Ρε φίλε. Είχαμε λοιπόν αυτό τον αετό με τον έτον Κουερίνο επάνω, μια μπάλα και τα λοιπά, και χαιρόταν ο Μάρκος που πετούσε ο αετός. Πάμε δύο λεπτά σε κάνα διαλυματάκι. Άρα πάμε. Α, διάλειμμα πάμε. Πάμε. Ναι. Ένα άλλο μετά που δεν γούσταρα την καθαρά Δευτέρα. Για πες. Μαζευόταν στις ταβέρνες εκεί πέρα, συνοστισμός. Πολύ πράγμα. Ευχαριστώ σου φάει ό,τι σαβούρα είχε ο άλλος, την έβαζε απάνω μου κτλ. Βέβαια. Δεν μπορώ αυτές τις μέρες του συνοτισμού, που λέει ο Κόκκινος. Συνοτισμού. Δεν μπορώ αυτές τις μέρες του συνοτισμού. Και τα καραμαλάκια. Δεν γίνεται. Σου πετάνε να πούμε, σου πετάνε στις ταβέρνες κάτι πιάτα με κάτι λάδια που πουλάει. Ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, στο Μεζάκι, στον Τότι. 7 φορές μαγειρεμένα με το ίδιο λάδι, να πούμε. Το έντερό σου βγάζει πολύ ποδα φουλ. Άσε τώρα. Αυτές τις μέρες είναι να έχει ποιότητα, ρε φίλε. Μακριά από τον Μπούγιο, μακριά από τη φασαρία. Βέβαια, ρε. Πέφτουν εκεί σκουτιές. Όχι, έχω τραπέζι, όχι, έκλεισα. Άσε να πάει. Άσε, άμα πας εκεί, θες 3 μέρες μάλλον να τρώσει καραμέλες. 3 μέρες για τις χαόρες. Αλλά δεν υπάρχουν φράγκα τώρα εκεί πέρα. Δεν έχει για ταβέρνες. Θα δεις όλοι εκεί πέρα θα πάνε εκεί στη θάλασσα, θα βγάζουν τη φτέρνα δίπλα στην παραλία για το Instagram, να πούμε, κανένα λίγη βαμμένο και τέτοια. Τι νομίζεις ότι θα γίνει. Ναι. Δεν έχει και χρήμα για ψαροταβέρνα και τέτοια σαρακουστιανά. Τα πιτόγερα θα πηγαίνουν σφαίρα. 2,5 ευρώ το σάντουιτς, το ψάρι είναι ακριβό. Τι σου λέω εγώ. Πάντως υπάρχει αυτός που θα κάνει σάντουιτς ψάρι την καθαρά Δευτέρα θα κολομήσει. Είναι κολοκυθοκεφτέλης και τέτοια σάλια τώρα. Θα το παίξουν μετά χριστιανοί να πούμε. Ναι. Όλοι οι αμαρτωλοί, όλοι οι μπαρμπουτιέριδες, οι παλιοί, όλοι οι κουμαρτζίδες. Κουμάρια. Όχι, δεν τρώω κρέας, όχι αυτό. Τι να δεν τρως κρέας, ρε, άμα τι έχεις λεφτά για να φας κρέας. Αναγκαστικά θα κάνεις ιετά να πούμε. Βέβαια. Τα καλύτερα τα πριν σε αποχαιρετήσω και ανοίξω γραμμές 2-31-090-90-90. Έμαθα ότι ο Δέλλας ψάχνει να βρει διόδια, λέει, για να έρθει στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν του δίδουν, δεν λέει, διόδια. Δραχμά δηλαδή, δεν δίδω. Σου λέει, εγώ για να έρθω προπονητής πρέπει να έχω και κάποιες εγγυήσεις. Βέβαια. Εγγυήσεις θα πει ότι αν πάω, ξέρω εγώ, ξέρεις κανένα καλό ζαχαροπλαστείο. Το πα στον Αλέφαντο σήμερα στον Καρατζαφέρη, λέει, για τον Άρη τι έχεις να πεις, θα σου πω την αλήθεια. Αυτά τα λάθη γίνανε και τα λοιπά, ωραία, πολύ καλά. Δεν υπάρχουν και διόδια, λέω. Δεν υπάρχουν. Ο Κυράστας όταν έκανε τον προπονητή, λέω, στον Εθνικό, έλεγε πόσα θες, Κυράστα, τον έλεγε ο πρόεδρος.
ο Μισίδης λέει αυτά τα λεφτά, 4 παίκτες εκεί, σε αυτή τη θέση κτλ. Και 10 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια πόσο ήταν κτλ. Διόδια. Δημόσιες σχέσεις. Έτσι εξηγιόταν οι προπονητές. Έτσι. Έτσι εξηγιόταν οι προπονητές. Ερχόταν ο Ολυμπιακός εδώ πέρα ναι. με τον συγχωρεμένο τον Πετρόπουλο. Έλεγε ο Πετρόπουλος στον Κουλανδρή, πρόεδρε, πρέπει να πληρώσουμε διόδια. Ρελάκι του, λέγε ο άλλος, ο συγχωρεμένος ο Κουλανδρής. Τελευταία είναι αυτή, λέει, στην Καλαμαριά. Είναι φτωχά τα παιδιά, πρόεδρε. Είναι φτωχά. Κατάλαβες. Βέβαια, φτωχά κατάλαβα. Τα παιδιά είναι, πρόεδρε. Βέβαια, είναι φτωχά, πρόεδρε. Είναι φτωχά τα παιδιά, πρόεδρε. Θα πάρουν ένα μίλκο. Πα στι Σέρες, φτωχά τα παιδιά, πρόεδρε. Άσε φτώχεια καταραμένη. Πα στην Καρδίτσα, φτωχά τα παιδιά, πρόεδρε. Φτωχά τα παιδιά. Πα στον Εύωσμο, φτωχά τα παιδιά, πρόεδρε. Είναι φτωχά, αλλά ρε Κώστα, για να ανεβεί πάρα από τα διόδια, θέλει να κόψει και απόκομα να τη σηκώσει κάποιο, ρε Κώστα. Έτσι. Δεν γίνεται. Οπότε, του χρόνου Άρης Ηρακλής, βέβαια. Β' Εθνική, δράμες τα έχουμε, ωραία πράγματα. Πουλμαντά. Πουλμαντά, οργανωμένοι, βέβαια. Θα πά να κάνεις να βλέπεις γήπεδο, να παίρνεις το πούλμαν εκεί, Ζορπίδης Travel. Έτσι είναι φίλε, έτσι είναι το έργο, έτσι το βλέπω. Πάλι δύσκολα. Αν και ο Γρόλιος είναι φίλος μου και νομικός μου σύμβουλος. Αγόρι μου. Δεν βλέπω αγόρι μου να κερδίσει την υπόθεση. Εκεί ο Λίβας με τον Κούγια, δύσκολα η Λαμία θα χάσει τους βαθμούς. Πολύ δυνατή γιατί όπως έλεγε ο σοφός διδάσκαλος στη νομική σχολή, ο σοφός διδάσκαλος στη νομική σχολή έλεγε ότι όταν ακούς ότι είναι στην κρίση του διαιτητή και στην κρίση του δικαστή, να ξέρεις ότι λειτουργεί και ο καπιταλισμός. Ναι. Λειτουργεί ο καπιταλισμός. Ναι. Ακόμα ναι. και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ο καπιταλισμός, ο υπαρκτός καπιταλισμός υπάρχει στην παιδεία, στην θρησκεία, στην υγεία. Έτσι. Στην υγεία προπάντως. Στο ποδόσφαιρο. Στην, πώς το λένε, στη νομική αυτή και τα λοιπά, έτσι. Άμα είναι στην κρίση, βέβαια. Είναι χέρι, είναι στην κρίση του διαιτητή, νομίζω ότι αυτός που είναι πιο ισχυρός θα ευνοηθεί. Πάρτε, όταν είναι στην κρίση του δικαστή. Τι πέρσι, γιατί στον Άρη. Ποιο ίδιο. Ναι. Ο προπονητής της Λαμίας. Δεν ξέρω ποιον είχαν δικηγόρο τότε. Ήταν ο Λίβας, δεν ήταν ο Λίβας. Δεδικασμένο, όχι στην Ελλάδα δεν υπάρχει δεδικασμένο. Δεν υπάρχει δεδικασμένο. Στην Ελλάδα υπάρχει το φραγκιασμένο. Κουτί προκειμένου και ωραία κορδέλα υπάρχει. Ο νόμος του ισχυρού, εμένα μ' αρέσει ο καπιταλισμός. Μ' αρέσει ο νόμος του ισχυρού. Τρελαίνομαι. Δηλαδή. Τρελαίνομαι με τον νόμο του ισχυρού. Βγαίνει ο Καλαϊτζίδης, φωνάζει δράμα. Θέλω ο Ζαγοράκης να τη βγάλει. Δεν με θέλει ο αυτός. Τι φωνάζει, ρε εσύ, Καλαϊτζίδη, τι φωνάζει. Τα βάλε εκεί με το 3-0, λύσαξε. Θα σε κυνηγάνε τώρα μέχρι να λιώσουν τα παπούτσια σου, να πούμε. Τι να σε κάνω. Δύσκολα είσαι τώρα. Δύσκολα είσαι. Δύσκολα πάμε. Είσαι. Πάμε να ακούσουμε το κόμμο. Άιντε πάμε. Λοιπόν, καλή περιπολία. Σαν πάμε πένω, να ακούσουμε το κόμμο. 2-31-0-90-90-90. Βγάλαν γλώσσα και Ολυμπιακοί. Και καλά κάνανε. Πήρανε μια νίκη με στην Τουρκία. 3-0. Ο Μπέντο έγινε στα πάνω του με τον Ανσαριφάρτ. Βγήκε και ο Αντρούτσος Σαχάφ εσωτερικός μέσος. Σε 4-2-3-1. Ζάχαρη και ο Μποτία με τον Τακώστα. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Στο δεύτερο κύριο. Καλημέρα, ρε φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Ραπ. Έλα. Για να πετάξουν χαρταϊτό. Ναι. Πρέπει να έχει δικέφαλος να είναι. Να έχει δύο κεφάλια ο αϊτός. Ο χαρταϊτός. Ναι. Ναι. Τι να πετάξει για. Στους 32 του UEFA πήγε, δεν προχώρησε. Κύπελο για θα πάρει. Πήγαινε. Δεύτερος θα βγει. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα πάρω το κεπελάκι. Πώς. Θα το πάρω. Ναι. Θα το πάρω. Και... άμα δεν το πάρεις, θα είναι αποτυχία μεγάλε. Ναι. Δηλαδή αν το πάρει κανένας Ζουνίδης, θα σε πειράξει. Όχι ρε, δικό μας είναι φέτος. Δικό μας είναι. Δικό μας είναι φέτος. Το γάβρο τον πάρουμε εδώ. Για πλάκα. Για πλάκα. Για πλάκα. Για πλάκα, Για πλάκα. Βγάλα γλώσσα από κάτω. Βγάλα γλώσσα. Τι γλώσσα βγάλανε, ραπ. Τι γλώσσα. Που πήραν 50 εκατομμύρια ευρώ, 55, πόσα πήρανε. Ουζουρουβουρούντουν, ντουντου, πώς τη λέγανε.
Ο Σουντουρού του Μπουτουτούτου. Την πέρυσι. Ναι, ρε, ως Μαλούτου, πώς την έκανε. Η Γαύρη την ήξερα πέρυσι. Αυτή την ομάδα. Ναι, α, αυτή λες, την ομάδα. Σιγά την ομάδα πέρυσι. Που απέκλεισε, μου λες. Ναι. Ε, ναι, την δεν ήξερα ήταν, πέρυσι αυτή. Δεν ήταν σαν τη Σάλκη, ας πούμε, η τη δικιά μας που είχε ένα πρεστίζ, είχε μια... Εντάξει, σωστά. Ε, ναι, δεν είχε πρεστίζ, δεν έχει πρεστίζ η Σάλκη. Έχει, πώς δεν έχει. 30 εκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Και μας δεν μας αφήνουν να έχουμε φιλάθρο μέσα έξω. Που και αυτά είναι εισιτήρια και αυτά είναι εκατομμύρια. Σωστό, 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 έχεις δίκιο. Δεν είναι. Είναι, είναι, αλλά αυτή τώρα, αλλά αυτή τώρα πουλήσαν ποιοι τον Ιντέγε, ήταν μάτς για ποιον αυτούς. Ποιον Ιντέγε ρε, ποιον Ιντέγε. Ποιον, ό,τι θέλουν κάνουν. Παίρνουν ένα, βάζουν έναν, πόσον είπαν, Φορτούνι, Αδρότσο. Ναι. Ξέρω εγώ. Να μην πω κι άλλα. Μην πεις μωρέ, ναι. Μην πεις. Και τους πουλάν. Τι τους πουλάν. Πρωτάθλημα θα πάρουν πάλι. Τι τους πουλάν. Θα πάρουν, ναι, να το πάρουν. Να το χαίρονται. Και αυτοί το χαίρονται, εμείς δεν έχουμε. Εμείς δεν έχουμε να χαρούμε. Εσύ φίλε με τι χαίρεσαι στη ζωή. Εκτός από τα αθλητικά. Ναι, τι είναι αυτό που σε φτιάχνει, ας πούμε. Τι είναι αυτό που σε χαροποιεί, τι είναι αυτό που γουστάρεις. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός. Και ο αυτή είναι η δηλαδή ας πούμε καθαρά Δευτέρα δεν θα βγεις να χαρείς, να πιεις, να φας. Σίγουρα, σίγουρα. Πού θα πας? Καθαρά Δευτέρα. Ναι. Για Ξάνθη μεριά είμαι. Ξανθημένης, έχεις γονείς ναι, εκεί. Όχι, Καβαλιώτης είμαι. Α, και τι θα πας, θα αφήσεις την Καβάλα ωραίο λιμάνι, να πας στη Ξάνθη να σκεφτεί ψυχή σου, τρελώσε ρε. Σ' άρεσε, σ' άρεσε Παλιωτόμαρο, σ' άρεσε. Χαιρετισμός και τον άλλο τον Αριανό δίπλα. Ναι, όχι δίπλα δεν είναι, είναι στην περιπολία είναι. Δεν είναι. Τότε... Like, μαλάκες, like. Δεν... Είναι καλός, είναι... Δεν πτωείται όμως, βλέπεις. Έφυγε Αναστόπουλος, 8 βαθμούς πίσω. Δεν χάνει το κουράγιο του, δεν χάνει το κέφι του. Είναι αισιόδοξος άνθρωπος. Θετική ενέργεια. Αντικαζατζηδικός είναι. Σαν και μάθεν, σαν και μάθεν. Ναι. Και εμάς. Ναι. Ναι, και εμείς πιστεύουμε ότι κάτι θα κερδίσουμε, ξέρω εγώ, φέτος. Σ' ακούω χαρούμενο άνθρωπο. Γιατί να μην είμαι ρε ραπ. Γιατί να μην είμαι. Πώς περνάς. Καλά. Ξηγέσαι καλά, Καλά. Περνάω καλά. Έγινε μεγάλε. Καλό τρίμερο. Νίκος Γιάννητσάς στέλνει μήνυμα. Δεν είδα την κλίση σου, τώρα γύρισα. Πολύ δουλειά. Και από δίπλα, δόξα τω Θεώ, που υπάρχει πολλή δουλειά. Σωστός ο Νίκος, από τα Γιάννητσά. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα, φίλε. Πώς είσαι? Φίλε, κοιμήθηκα λίγο σήμερα και είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Είχα έλλειψη ύπνου, 10-12 μέρες είχα μια έλλειψη ύπνου. Λόγω υπερβολικού φορτώματος γενικότερα είχε μια περίοδο με μεγάλο φόρτωμα και ένιωθα λίγο έτσι, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, κουρασμένος από ύπνο, όχι από τίποτα άλλο. Έπεσα, κοιμήθηκα 2-2 ώρα και είμαι περδίκη. Καλά. Το Σαββατοκύριακο έχω Αγγλία, Ισπανία, Ελλάδα, Β' Εθνική κτλ. Και Δευτέρα όπου με πάνε. Λέω Δευτέρα, πείτε μου που θέλετε να πάμε, δεν έχω τίποτα να κάνω, τεμπέλαρος. Πείτε μου πού θέλετε να πάμε. Κατάλαβες. Τα κατάλαβα. Ναι. Το κοριτσάκι σου πώς είναι? Καλά είναι, να έχει τον άρθικα ακόμα, να το βγάλει την άλλη εβδομάδα. Να βγάλει τα ράματα σιγά σιγά. Εντάξει, καλά είναι. Εντάξει, παιδιά που δεν χτυπάνε δεν μεγαλώνουν. Τις εύχομαι τα καλύτερα. Εγώ έσπασα χέρι, μύτη, κεφάλι, πόδι. Ρε Κωστή, τι συγκρίνεις τώρα, εμείς είμαστε άντρες και εγώ έχω σπάσει χέρι και γόνατο και ράματα και άστα να πάνε τώρα. Τα κοριτσάκια είναι κοριτσάκια. Τα κοριτσάκια είναι κοριτσάκια, αλλά εμένα το δικό μου το κοριτσάκι πολύ σκληρό είναι. Εντάξει ρε παιδί μου, σκληρό είναι, αλλά δεν πάβει να είναι κοριτσάκι τέλος πάντων. Σωστό. Και ευχόμαστε τα καλύτερα. Εγώ το πήγα στο Κολύμπι και αυτό ήθελε box να κάνει. Τι να κάνω. Ωραία. Λοιπόν Κωστή, έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να σου θέσω δύο ερωτήματα. Θέσε ό,τι θες τώρα που είμαι ξεκούραστος, θέσε ό,τι θες. Ωραία, λοιπόν. Για σένα, ποια είναι η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ τώρα τον Ιανουάριο? Εγώ
πίστευα ότι ήταν ο Ενρίκε. Στα λόγια μου έρχεσαι, λέγε. Συνέχισε το. Αλλά βλέπω ότι, ότι είναι ο Μπρίοβιτς. Μάλιστα. Γιατί πίστευα ότι είναι ο Ενρίκε. Γιατί είχε μεγαλύτερη κίνηση στο χώρο, τέχνη, ταχύτητα και ήταν καλός στο σκοράρισμα. Όταν είδα όμως κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του, είναι λίγο φελός ο Ενρίκε. Και δεύτερον, δεν συμμετέχει καθόλου στο αμυντικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Αν ο Ίβιτς κατορθώσει και πάρει καλύτερο χαρακτήρα, σε συμπεριφορά τακτική, πειθαρχία, και πάρει από τον Ενρίκε και στοιχεία από το αμυντικό κομμάτι του, θα το θεωρήσω πολύ σπουδαία. Δηλαδή το θεωρώ δύσκολο να πάρει τέτοιου είδους πράγματα από τον Ενρίκε. Ο Δε Μπρίγιοβιτς δεν ξέρω πότε θα είναι έτοιμος για 90 λεπτό. Με ενοχλεί ότι πέρασε αρκετός καιρός και λέμε ακόμα δεν είναι έτοιμος 90 λεπτά. Για ποιο λόγο? Μήπως θα το βάζουν σιγά σιγά, μην πάθει καμιά δράση? Ξέρουν καλύτερα από εμάς. Το άλλο το κομμάτι είναι ότι ο Πρίγιοβιτς στο κομμάτι του ΠΑΟΚ επιθετικά είναι βάλσαμο, γιατί ο ΠΑΟΚ φορτώνει πολύ από τα πλάγια μπακ του. Και όταν παίζει με εξτρέμ, φορτώνουν και οι εξτρέμ του. Εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ έλειπε στο κουτί ο σκόρερ. Και ψηλά, λοιπόν, ψηλά είναι άρχοντας. Χαμηλά ο Μπρίγιοβιτς, δεν λέει και πολλά πράγματα. Είναι ένας κοινός σέντερφο. Έχει το στυλάκι, έχει και το στυλάκι λίγο. Ναι. Εντάξει, θα το δεις. Ναι. Έξυπνος παίκτης. Ευφυής παίκτης. Μπάλα τέχνη δεν έχει, αλλά είναι ευφυής. Έξυπνος. Μπαλαδόφατσα. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ από αυτόν πολλά. Ποια άλλη μεταγραφή έκανε ο ΠΑΟΚ? Δύο δεν έκανε. Έχει και τον Αιγύπτιο. Ναι. Ο Αιγύπτιος. Ο Αιγύπτιος μπορεί να βγει καλή. Ο Αιγύπτιος μπορεί να βγει καλύτερος και από τους δύο. Συμφωνώ. Άκουσα με λίγο, επειδή τα τελευταία τρία μάτσα έχω πάει στην Τούμπα. Ο Βραζιλιάνος ξέρει την Γκαζικοστή. Αυτό το τσαγανό του, ας το πούμε λίγο, του Βιερίνια. Δηλαδή μπαίνει μέσα, ρε παιδί μου, και ξεσηκώνει την ομάδα. Ναι. Ναι, άκουσα με λίγο. Πηγαίνω στο γήπεδο και πώς το λένε... Την παρασέρνει, λες. Ρε Κωστή μου, πηγαίνω στο γήπεδο και εστιάζω πάνω του. Το άτομο είναι, ξέρεις τι, τους αρχιβαρίστες τους βλέπεις πριν σηκώσουν τα βάρη. Ναι. Πάει ο προπονητής και τους βάζει εκείνη τη βλακεία, τέλος πάντων, να τη μυρίσουν. Να τη μυρίσουν, ναι. Έτσι, έτσι. Το παιδί είναι, λες και του βάζεις 10 τέτοια μαζί. Λες και του βάζεις τις κεταμίνες που βάζουν στα άλογα. Μπαίνει μέσα, ξεσηκώνει τους συμπαίκτες, το πλήθος, τον έναν, τον άλλον. Έχει τρομερή ενέργεια. Πίστεψε με, είναι η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Που ένικε. Ναι, και μπαίνει μέσα και τα δίνει όλα. Εγώ που βλέπω πιο προπονητικά το κομμάτι αυτό, έχω επιφυλάξεις για την επιπολαιότητά του σε μη επιθετικά πράγματα. Του. Τις εύκολες κάρτες και, αυτά που λες είναι όλα σωστά. Εγώ θα πω το αρνητικό. Δεν συμμετέχει καθόλου στο αμυντικό κομμάτι της ομάδος. Καθόλου. Είναι μπελάς. Είναι... Θα διαφωνήσω, Κωστή. Εντάξει. Τον είδα και στα αμυντικά του καθήκοντα. Εντάξει. Δεν είναι κακός. Okay, εντάξει. Ναι. Θα το δούμε καιρό. Είναι νωρίς ακόμα. Θα το δούμε. Αυτή την αίσθηση έχω. Ότι μπροστά είναι αυτό που λες. Και όταν χάσω την μπάλα είναι μπελάς. Αυτό λέω. Okay. Ενώ ο Άρντα όταν παίξει μπροστά από τα δυο αμυντικά χαφ και χαθεί η μπάλα, είναι στο αμυντικό κομμάτι πολύ καλύτερος από τον Μπίζεσβαρ. Παρατήρησα. Συμφωνώ Κωστή. Ναι. Και μην ξεχνάς ότι είναι Αιγύπτιος και ότι κολλάει, ρε παιδί μου, στο DNA, στην ψυχοσύνθεση του ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Φοβάμαι μην έχει αυτά τα θρησκευτικά με τα ραμαζάνια. Έλα, και... εντάξει τώρα, άστα αυτά τώρα. Εντάξει, ναι, τώρα και είναι τα κεφάλια. Είναι μπερδέματα αυτά τα οποία δεν τα κουστάρουν. Ναι, είναι μπερδέματα. Συμφωνώ και παυσάνω. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Okay, εντάξει, ναι. Πέρα από αυτό. Ρε, εσύ ακούω το μεσημέρι το κόκκινο
Και παίρνει ένας Ηρακλειδέας τέλος πάντων και τι του λέει ρε Κωστή, είναι συνακροατής τέλος πάντων, μπορεί να τον έχεις ακούσει από το Ιπποκράτιο, από το ΑΧΕΠΑ, τι είναι φυσικό τέλος πάντων, τι είπε ο άνθρωπος. Άκουρε παιδί μου τώρα, εντάξει. Οφείλω να ομολογήσω ότι η συμπαράστασή σου προς το λαό του Ηρακλή τα τελευταία χρόνια είναι συνταρακτική τέλος πάντων. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Ναι, είναι. Τώρα ανεβάζεις ρε παιδί μου. Άνα, μπράβο, okay. Και παίρνει το παλικάρι και τι του λέει ρε στη Κωστή. Θα πάω λέει αύριο στο ΜΑΤ την τάδε ώρα και μπλα μπλα μπλα. Μπορείς να με συμβουλέψεις λέει Γρηγόρη τι να αποφύγω. Τι είναι αυτά ρε Κωστή. Καληνύχτα φίλε. Μασάλια είναι αυτά. Επόμενη γραμμή. Έλα φίλε ναι. Καλημέρα. Θα το συμβουλέψει ο κόκκινος τι να αποφύγει. Τον βάλει σε μπέλα. Καλημέρα. 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 Για το μάτς της Σάλκε θέλω να πω μια κουβέντα ό,τι που γουστάρι. Κάνατε και αναλύσεις και λοιπά. Εσύ είδες τη Σάλκε να χτυπάει το μάτς. Εγώ τους είδα να κάνουν πλάκα. Κοίταξε, δεν φουλάρε. Α, μπράβο, δεν ναι. Φουλάρε. 10 λεπτά στο τέλος βγήκαν μπροστά και τους έκαναν 3 ευκαιρίες. Εντάξει. Να μην λέμε δηλαδή και υπερβολές. Κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό. Ναι. Τώρα ξύπνησαν όλοι ότι... Άμα χάσει τα 3 ντέρμπι και αυτά, ο Ολυμπιακός ξέρεις τι κάνει όλα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Φουλάρει στην αρχή. Δεν φουλάρει στην αρχή. Φτιάχνει την κλήρωση και έχει εντός όλα τα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός πριν το μάτς με την ΑΕΚ είχε 13 πόντους διαφορά από το δεύτερο. Αν τα ντέρμπι τα 3 να τα είχε στον πρώτο γύρο όμως, εκτός και τα είχαν, ήταν 4 πόντοι. Και 3 πόντοι θα είχαν πάρει οι 3 διαδικητές με το εντός, 1 πόντο διαφορά. Αυτό κάνει όλο, αυτό σχεδιάζει ο Ολυμπιακός. Πότε θα έχει τα μάτς του Champions League, πότε θα τέτοια. Το ΠΑΟΚ δηλαδή για να καταλάβεις τα τελευταία 5 χρόνια αν θυμάμαι καλά, καμιά φορά δεν τον έπαιξε την Τούμπα πρώτο γύρο. Μία φορά έπαιξε τον Παναθηναϊκό και κανέναν άλλον. Αλλά είναι μπροστά, τα σχεδιάζουν, δεν είναι σαν τους υπόλοιπους. Τις δηλώσεις του Σάβα. Τις είδες ηρωνικές ή αυθόρμητες. Για ποιο, για το... Για τους φιλάθλους και των άλλων ομάδων, τους χαρίζουμε την πρόξη. Τώρα αυτά τώρα δεν τα... Δεν τα τρώω αυτά τώρα. Δεν αυτά τα τρώω. Αυτά παραμύθια είναι. Ναι, μ' αρέσεις. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Και ας έρθουμε στον Άρη. Καλά, ο Καρυπίδης τι νόμιζε δηλαδή. Ότι χωρίς να έχει ομάδα καμία, συμμαχία καμία, είναι δυνατόν να βγεις. Το μάτς Καρδίτσα Λαμία το είδες. Αυτό ήταν φιλικό. Ρε. Θέλω να δω αγροτικό Λαμία. Θέλω να δω. Είδα Πασεραϊκό Λαμία. Αυτό όμως. Πάμε... Εγώ δεν το κατακρίνω. Όταν κάνεις πρωταθλητισμό, θες διόδια. Ο Δέλας, αν δεν έρθει στον Άρη, θα είναι πολύ ανησυχητικό κομμάτι. Τι να έρθει ο Δέλας. Μα σου λέω δεν απαντάει ο άνθρωπος. Το μελετάει. Σου λέει άμα έρθω και τι δεν ανέβω. Τι να το κάνει το Δόλα, βρε, τι να το κάνει το Δάλα. Εσύ κυνηγάς. Δεν είσαι 6 πόντους μπροστά να πεις ας φέρω και καμιά ισοπαλία. Ο Δόλας τι έκανε, φτιάξε την άμυνα για το 0. Αυτό θες εσύ. Ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνει, πρέπει να πηγαίνει για διπλά παντού. Τι να κάνει ο Δόλας. Ας πάρουν τον Όμπλια καλύτερα που δεν κάνει ο Όμπλιας, δεν είναι προπονητής. Αλλά τέλος πάντων θα παίξει λίγο μπάλα. Κανένας δεν είναι τώρα για να κάνεις τίποτα. Ούτε ξένο μπορείς να φέρεις, ούτε μπρος, ούτε πίσω. Ούτε Έλληνας υπάρχει. Φέρε το Μιχαλίτσο και ό,τι γίνει, να το πω εγώ. Και κάτι άλλο. Αυτός ο Νύχταρης, επειδή δεν ξέρω, έχει τα Χανιά. Ναι. Και βγήκε στα ραδιόφωνα και δήλωσε τη βοηθάει τον Καρυπίδη. Κοίταξε. Ο Νύχταρης στη νύχτα είναι δυνατός. Στην μπάλα. Σου λέω, άκου εμένα άκου. Μα στην μπάλα. Λέω, τι να το κάνει δυνατό. Στην μπάλα είναι μυρωδιάς. Στο λέω εγώ. Μυρωδιάς. Γιατί μπάλα μυρωδιάς και τέτοια. Διπλό Ιλαμία, διπλό Απόλλων Σμύρνης. Σε ποιον δεν πλέον αυτάν τώρα. Ο Νύχταρης πήγε δεν και είπε δημόσια. Δεν τρώσε ο Απόλλων Σμύρνης. Άμα θες να βοηθήσει τον Άρη. Ναι. Εκτέθηκε ο Νύχταρης. Προστασία πουλήσει τον Καρυπίδη. Αλλά δεν την είδαμε ούτε στον Εύωσμο, ούτε στην Λαμία, ούτε στην Ριζούπολη. Άστα Νύχταρη. Άστη. Άστη μπάλα. Καλά είσαι στη νύχτα.
Εγώ δεν σου λέω να πιάσει τους διαιτές και να επηρεάσει και να κάνει. Ναι. Είναι δυνατόν περιμένεις τον Απόλλωνα να σμίγνεις μέσα για να βοηθήσεις τον Άρη και κάνεις ένα 4 χωρίς αποβολή. Και ένα 2 αν δεν κάνω λάθος έκανε Κυλαμία. Περνάει από εκεί. Μη δε θέλει να βγει ο Καρυπίδης. Πώς δεν θέλει να βγει, λεφτά έβαλε ο Καρυπίδης, πώς δεν θέλει να βγει. Βρε τι σημασία έχει αν έβαλε λεφτά, έβαλε κάποια λεφτά. Ο Καρυπίδης αν ανέβαζε τον Άρη, θα ήταν χωρίς χρέη, θα τον πουλήσει ή οικονομήσει. Αυτό ήταν το σχέδιο. Αλλά... Τι να ξέρεις τα σχέδια αυτών. Ναι. Δύσκολα είμαστε πάντως, να ξέρεις, δεν είναι καλά. Καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, τι να σου πω ρε 556. Έχεις δίκιο. 3.48. Τώρα δε. Το ξέρω ρε 3.48. Τι να σε κάνω τώρα, εγώ την κοπάνησα. Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι ποιο ήταν ρε εκεί, με τον Τζον Μπόι και τα λοιπά. Το έβλεπα. Έλα φίλε, καλημέρα σου Έλεν. Καλημέρα γιαγιά. Καλημέρα Τζον Μπόι. Έλα φίλε, καλημέρα. Φίλε, καλημέρα. Έλα ραπ. Έλα. Μιχάλης από Γιάννητσά τη λέει. Πώς? Μιχάλης από Γιάννητσά τη λέει. Έλα ρε κρυόκολε, τι κάνεις. Όχι ο κρυόκολος. Κρυόκολος. Να σε πω λέω κάτι. Λέγε ό,τι θες. Κύπελλο ή εμείς ή κανείς. Σιγά ρε. Ναι ρε. Σιγά ρε. Πάω και σε ρε. Πάω και σε. Ναι. Την παραλίγο να προκριθείς στη Σάλκε. Ναι ναι. Άμα δεν κάναμε 3-0 θα την παίρναμε τη Σάλκε. Δεν διαβάσαμε καλά το πρώτο παιχνίδι να ξέρεις. Ραπ να σε πω. Έλα. Σε αυτό που λες πάντως ο Ανηρή και τελικά φαίνεται ότι είναι κάπως πίσω σε σχέση με τον Μπρίγιοβιτς. Όχι, ο Ενρίκε είναι παιχταράς. Κοίτα, έχει διείσδυση, έχει τρίπλα, έχει καλή εκτέλεση. Σίγουρα. Αλλά ο Ενρίκε φαίνεται ότι είναι λίγο σερσερής. Είναι σερσερής. Είναι σερσερής. Με το χέρι που κάνει μέσα στη σάλα και αν το δεις εκεί. Ερχόταν ο Κουλούρης από εκεί, δεν ξέρω αν το κάρφωνε ο Κουλούρης το παιδί, αλλά του στερεί την ευκαιρία να κάνει γκολ. Είναι επιπόλαιος θα έλεγα. Επιπόλαιος και αμυντικά ανύπαρκτος. Αυτό ναι, είναι. Σίγουρα με ασφαλιστικά λίγο αριστερή, πρέπει να το διορθώσει αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι έχει και λίγο στην προσαρμοσή, νομίζω ότι θέλει λίγο ακόμα να μπει στο κλίμα της ομάδας, κατάλαβες. Κοίταξε, γιατί... εγώ έμαθα ότι ο Ίβιτς τον τράβηξε τα αυτιά εχθές. Ναι. Καλά του εξηγήθηκε αν είναι έτσι όπως μου τα είπανε. Του τράβηξε τα αυτιά. Του λέει, κοίτα να δεις εδώ, δεν είναι παιδική χαρά, ήρθες να παίξεις στην Ελλάδα. Ναι, μεν η Ελλάδα είναι μια καρνιβάλων χώρα, αλλά εδώ εμείς δουλεύουμε. Εντάξει, ή προσαρμόζεσαι, σε παίρνει ο διάολος. Βάζω έξω αριστερά τον Μιστακίδη και δεξιά τον Τζαλμακάπο και σε αφήνω κιόξω. Δεν μασάει ο Άχυλος. Νομίζω αυτό το πέρα το ξεκαθάρισε ο Ίβιτς από τη στιγμή που είπε ήρθαμε να παίξουμε ένα ελεύθερο αλλά πειθαρχημένο ποδόσφαιρο. Κοίταξε. Ναι, είπε ο Ίβιτς να παίξουμε ένα ελεύθερο ποδόσφαιρο, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα έβαζε τον Μπάουξ σε περιπέτεια φάει 4 γκολ από τη Σάλκε. Γιατί θέλανε κάποιοι ονειροπαρμένοι παοξίδες παραγωγή και φίλαθλοι να πάει ο Μπάουξ με 4-2-3-1 ή 4-4-2 με μπακ τον Κίτσου και τον Δελιανίδη χωρίς κόφτη να παίξει κατοχή μέσα στην. Και να φάει 5 γκολ. Δεν είναι. Όχι. Ο Ίβιτς θωράκισε την άμυνά του με 3 στόπερ. Είχε τον Κίτσιου που έβγαινε, έχει το θέμα του αμυντικά. Έβαλε τον καλύτερο βιολογικά παίκτη του αριστερά, τον Μιστακίδη, σαν μπακχαβ. Τα δυο τα χαβ του, έβαλε τον Ουάρντα τρίτον, ωραία εκεί, σαν δεκάρι, να έρθει να μαρκάρει κιόλας. Τζάλμα κάμπος Κουλούρης, ό,τι μπορείς να πάρεις από εκεί. Εντάξει, τον Κουλούρη μπορεί να πάρεις πιο πολλά επιθετικά. Μπήκε στη φάση στα πρώτα 7 μέτρα, κοιτά ο Κουλούρης, τσαπατσούλης είναι. Αλλά είναι αθλητής. Είναι αθλητής. Δηλαδή τι αθλητής. Θα έρθει, θα πιέσει τον αντίπαλο μπροστά. Στο μπακ. Στην αντεπίθεση πολύ πιο γρήγορος από τον Κλάους. Στην έκρηξη πιο γρήγορος από τον Κλάους. Έχει 2-3 πραγματάκια παραπάνω που τον κάνουν να υπερτερεί στη θέση του Αθανασιάδη. Νομίζω. Αυτή τη στιγμή είναι μπροστά από τον Αθανασιάδη. Έχουν το ίδιο ακριβώς καλό. Λίγο πιο ψηλό τον ήθελα τον Κουλούρη, λίγο πιο ψηλό τον ήθελα. Και εντάξει, αλλά είναι αθλητής το παιδί. Φαίνεται ότι δεν πίνει, δεν καπνίζει, αθλείται. Τσαπατσούλης είναι λίγο. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, είναι αόριστο. Δεν είναι αόριστο. Δεν πίνει, δεν καπνίζει και αθλείται σαν σκυλί. Και ότι τις αδυναμίες του κοιτάει να τις βελτιώσει. Ο Κουλούρης. Έτσι βλέπω εγώ. Δουλεύει. Δουλεύει. Αν παίξει μπάλα ο Κουλούρης, που θα παίξει δεν ξέρω,
Θα παίξει επειδή είναι αθλητής. Δεν θα παίξει επειδή είναι ταλέντο. Όπως ο Σαλμπικίδης. Ο Σαλμπικίδης, άμα δεν ήταν αθλητής, δεν θα έπαιζε μπάλα. Σίγουρα, ξεκάθαρα. Πιστεύω όμως Ράπετ. Άντε, μπράβο. Είναι πιο κινητικός, έχει και αυτή τη σπιρτάδα. Θα προσπαθήσει να κάνει και τον τελικό. Πιο εκρηκτικός είναι. Εντάξει. Έχει μέλλον στο ποδόσφαιρο, στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ θέλεις πιο σεντερφόρ. Κινείται εντός του κουτιού. Θες πιο σεντερφόρ στον ΠΑΟΚ. Κακά τα ψέματα. Για τον ΠΑΟΚ τέταρτο, πέμπτο είναι καλός. Άμα θες να χτυπήσεις μαρινάκηδες και μελισανίδες πρωταθλήματα, είναι για ρεζέρβα. Θέλεις δύο σεντερφόρ με δύο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έναν γκολτζί και έναν Νταλαβερτζή. Νταλαβερτζή έχει το Μιστακίδη. Δεύτερο. Εντάξει, δεν είναι καθαρό όμως τερφόρ. Δεύτερο. Έχεις τον Μπέλκα όχι, δεύτερο. Έτσι ναι. Όχι, έτσι, όμως, ναι, όχι όμως με την κίνηση του Μιστακίδη. Αλλά στα τελειώματα ο Πέλκας, στα τελειώματά του ο Πέλκας, πολύ καλός αν την πάρει την μπάλα. Ο Πέλκας, αν του τη φέρεις καλά την μπάλα, είναι καλός στα τελειώματα. Δεν είναι Τζάλμα Κάμπος. Όχι, ο Τζάλμα Κάμπος φίλε είναι πολύ το κακό με τον Μπέλκα είναι, το κακό με τον Μπέλκα είναι ότι αν το βάλεις εξτρέμ, δεν είναι καλό το ένα με έναν. Εάν ο Πέλκας με την ταχύτητα που έχει είχε το ένα με έναν, θα μπορούσε να παίξει εξτρέμ στη θέση του Τζάλμα Κάμπος και όταν χωνότανε μέσα σαν δεύτερο σφόρ στη φάση πάνω, θα σου έκανε γκολ. Δεν έχει όμως την τρίπλα, δεν έχει το ένα με έναν. Δεν έχει να κυνηγήσει τον μπακ να τον μαρκάρει. Ο Πέλκας δεν έχει την μπούκα. Δεν έχει την μπούκα. Έχει την εκτέλεση την καλή. Ο Τζάλμα Κάμπος έχει την μπούκα, αλλά δεν έχει την εκτέλεση. Αυτό ακριβώς. Το γι' αυτό ακριβώς, άμα το δεις, είναι Φοβιτσιάρης και πάει και σεντράλ. Σωστά, σωστά μιλάς. Έγινε ράπτο. Πολύ σωστά μιλάς. Ο Πέλκας δεν έχει την μπούκα, έχει την εκτέλεση. Ο Τζαλμά έχει την μπούκα, δεν έχει την εκτέλεση. Έτσι, έτσι. Αυτό ακριβώς. Μίλησες πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, καλημέρα στον επόμενο κύριο. Έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Τώρα σ' ακούω, ναι. Λευτέρης από Δράμα. Καλώς στη Δράμα. Τι γίνεται, ραπ, καλά. Όλα με λιγάλα. Αύριο θα έρθει καμπανιακός δόξα. Καμπανιακός δόξα, αύριο είναι Σάββατο. Ναι, ναι, το εξαναβολής είναι. Α, το εξαναβολής είναι. Ω. Πώς το βλέπεις. Διόδια έχει. Διόδια δεν έχει, όχι. Για να πας καλά, στρα, δεν περνάς από τα μάλγαρα. Μου φαίνεται είναι πριν. Τώρα, Γιάννη, βοήθαμε λίγο. Ναι. Δεν περνάς στα... Δεν παίρνει στα διόδια. Δεν έχει διόδια. Έχει δεν έχει. Εγώ δεν θυμάμαι. Αν πας από τα χωριά με... μέσα, δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ με εκδρομικό θα πάω. Δεν ξέρω. Κοίταξε τώρα. Ο Καμπανιακός σώνεται. Σώνεται. Πρωτάθλημα. Όχι. Τον Καλαγίδη το χωνεύει κανένας. Ακούγονται. Όχι. Ακούς. Διπλώνεται. Ακούγονται... Ναι. Φήμες... ναι. Ακούγονται φήμες ότι θα έρθουνε. Καλά η τζιδική εκεί πέρα, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Να γίνει μανούρα, καλά θα κάνει να στείλει μανούρα, βέβαια. Κοίτα, να είναι το μάτς, βέβαια. Εμένα ο Καλαϊτζίδης μ' αρέσει, φίλε. Είναι ο Καλαϊτζίδης, ξέρεις με ποιο μοιάζει ρε Χιλιτίδη, ο Καλαϊτζίδης. Με τον Πρέκα να πούμε, στον επαναστάτη τον Ποπολάρο. Τα είχε βάλει με το σύστημα, τον κυνηγούσε ο Παπαγιανόπουλος με τους μπράβους, πλάκωνε τους μπράβους ο Πρέκας. Τάλε κουάλε Καλαϊτζίδης. Αυτό τον παρομοιάζω τον Δημήτρη, τον Καλαϊτζίδη με τον Πρέκα στο πώς το λένε, στον επαναστάτη Ποπολάρο. Είναι χαρακτηριστικότητη φιγούρα. Κοίταξε, η δόξα δράμας και ο Ολυμπιακός δεν την κυνηγάει και ο ΠΑΟΚ την θέλει. Εάν δεν βγει η δόξα δράμας θέλουν μπουνιές. Παίχτες, μπουνιές ποδοσφαιρικά, προπονητές, βοηθοί, γιατροί, σκηνοθέτες. Μα σου λέει, σε βοηθάω. Η Καλαμαριά. Από εκείνα τα χρόνια την κυνηγάγανε. Και επειδή ήταν αριστερή, τη λέγανε Μόσχα την Καλαμαριά. Φουκαράδες εκεί, μετανάστες κτλ. Δεν την άφηναν επί χούντας να ανέβει κατηγορία. Δεν την άφηναν επί χούντας, μάλιστα τη ρίξαν και κατηγορία. Κοίτα, και σε ένα μπαράζ με τον Πανεγιάλιο στη Λεωφόρο, ναι. Είχαν γίνει όργια. Και ακούστηκαν πολλά. Δεν τα ξέρεις εσύ, εγώ τα έχω μάθει. Όχι, εγώ είμαι 30 χρονών, δεν ξέρω τώρα τι γινόταν ναι. Πριν. Και εγώ είμαι πιο μικρός από Κίνα για να ξέρω την ιστορία, αλλά μου την είπαν. Κοίτα, με βάση το budget που έχουμε φέτος, θα χτυπήσουμε. Δηλαδή, αν δεν χτυπήσει την άνοδο φέτος ο Μπύρος, δεν θα την πάρει, τι να σου λέω τώρα. Του χρόνου αλλάζει και το σύστημα. Νομίζω.
Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Ο Μπύρος δεν είναι εκείνος που μοιάζει με τορναδόρο εκεί με τα... Πληρώνει. Έτσι τον είχες αποκαλέσει, ναι, ναι. Έτσι πληρώνει είναι με μάρμαρα. Θέλουμε, ναι. Θέλουμε Μπύρους. Άκου να δεις, σε μια κοινωνία, γενικά θα σου δώσω συμβουλή, σε μια κοινωνία χρειαζόμαστε και καλαϊζίδιδες, ποπολάρους και Μπύρους, τορναδόρους και τσιτσόπουλους χρειαζόμαστε. Είναι μια κοινωνία, δεν μπορεί να είναι σε ένα πιάτο με ένα φαΐ το οποίο είναι, δεν έχει μεζέδες, λογιών-λογιών. Όπως έλεγε ο Παπαγιανόπουλος, πιατέλα είναι η κοινωνία. Τι έχει, λογιών-λογιών μεζέδες. Χρειάζονται όλοι. Με μέτρο όλα να γίνονται. Ακούσε, ναι. Επειδή ανέφερε Τσιτσόπουλο, εντάξει, κοίτα, εκείνα τα χρόνια όντως αυτός έστεινε, ήταν στο άρμα του Παναθηναϊκού και από εκεί και πέρα, εντάξει, την όντουσαν παιχνίδια, όντως, τα ξέρω. Ναι. Τώρα με τον Ιωάννη τον Πύρο όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μα τώρα, ο Πύρος, τώρα τι θα κάνει σε πέντε χρόνια. Εγώ, άκου να δεις, εγώ θέλω την καλαμαριά, για τους δικούς μου λόγους. Ο Πύρος, εγώ δεν πάω να τον κατηγορήσω. Γιατί ο άνθρωπος λειτουργεί για την ομάδα του. Εάν δηλαδή έχει και συμμάχους, γιατί να μην ανέβει. Δηλαδή γιατί να μην το εκμεταλλευτεί. Και ο Καλαϊτζίδης έχει εχθρούς. Εγώ δεν κατηγορώ τον Πύρο, ούτε τη δόξαδρά μας. Η δόξαδρά μας πρέπει να τη σεβόμαστε. Είναι μια ιστορία στο ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι. Έχει γράψει επαρχιακή ομάδα με ιστορία. Βγάλε παίκτες, μάτς μεγάλα κτλ. Τα λέμε να σε καλά, για χαρά. Να σε καλά. Βέβαια, βέβαια έτσι είναι. Χρειαζόμαστε ανθρώπους να έχουν λεφτά να βάζουν στις ομάδες. Μπύρος. Μπάλα μπορεί να μην ξέρει. Πληρώνει τους παίκτες. Υπάρχουν μπύροι. Στον Ηρακλή υπάρχει μπύρος. Στον Άρη υπάρχει μπύρος. Δεν έχει. Πώς θα βρεις εγώ τον μπύρο. Επειδή τον γουστάρει ο Ζαγοράκης και ο Πάοκ. Τι να κάνουμε τώρα. Και επειδή ο Καλατζίδης, ας πούμε, εγώ θέλω τον Καλατζίδη να βγει. Αλλά βλέπω και την άλλη μεριά. Πώς θα γίνει. Θα είμαι ουδέτερος. Καλημέρα. Έλα. Έλα, ρε. Έλα, φίλε. Τι γίνεται, καλά. Ένα τριήμερο, λέει, καθαρά Δευτέρα. Λέει, Φράγκο δεν υπάρχει ούτε για τα ραμά να αγοράζω. Λοιπόν, εγώ πήγα να μιλήσω για το παιχνίδι Ηρακλής ΠΑΟΚ. Ναι, τι θα περιμένουμε εκεί. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι άσος, εγώ ΠΑΟΚ είμαι, να ξέρεις. Άσος είναι. Κοίταξε, κοίταξε, λογικά, λογικά, η λογική του ποδοσφαίρου λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα φυλάξει πόδια. Ναι. Ο Ηρακλής θα παίξει όπως με την ΑΕΚ, με πάθος, ναι. Με πολλούς παίκτες στα χαφ, κοντά μπαρκαρίσματα, υπερβάλλουν αυτόν κτλ. Εγώ δεν βλέπω διπλό. Αλήθεια, ανάλυση που κάνεις, τα λες ωραία. Ναι. Δεν βλέπω διπλό για αυτό το λόγο. Ναι. Ας δούμε. Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι πολύ του στοιχήματος, μην με κλείσεις τώρα. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Λοιπόν. Βγήκε στο 9,5 απόδοση ο Ηρακλής και φτάσαμε στο 6. Κλείσε το ράδιο, φίλε. Κλείσε το ράδιο. Κλείσε το ράδιο, ρε Μπουμπούνα. Λοιπόν, το κλείσαμε. Από 9,5 έφτασε στο 6. Στο 6, ναι. Σε πόσες μέρες, σε μια μέρα μέσα. Τώρα, μπαμπαμ. 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 Δηλαδή αύριο εγώ στο προπό του Βρουτόταυρου που με έχει και ειδικό χώρο για να τρώω τα φρούτα μου εκεί. Στην Βυζής, λες να το βρω κάτω από 6 μέχρι το μεσημέρι που θα πάω να δω τα μάτς. Έχει γούστο. Πολύ πιθανό, φίλε μου, πολύ πιθανό. Με βάζεις σε σκέψεις τώρα. Εγώ το έβαλα πάντως, να ξέρεις, πάω και είμαι. Άλλο αυτό. Άλλο τι αγαπάμε και άμα είμαστε τζογαδόροι, άλλο τι βλέπουμε. Εάν ο τζογαδόρος πάει με το συνέστημα, την πάτησε. Ναι, 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 έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν θα πηγαίνεις ποτέ. Σου λέω για άσο τώρα, κατάλαβες. Δεν θα πηγαίνεις ποτέ με το συνέστημα. Έτσι. Θα πηγαίνεις πάντα με τη λογική για να κερδίζεις πόντους. Και όχι μόνο στο στοίχημα, γενικότερα στη ζωή σου. Βγάλε από τη ζωή σου το συνέστημα, βάλε στη ζωή σου τη λογική. Αυτό έχω να σου πω. Όχι, ρε φίλε, μα σταμάτησε η αστυνομία, ρε φίλε. Η αστυνομία σε σταμάτησε. Ναι, σε κλείνω, φίλε, σε κλείνω. Άντε. Καλά, εντάξει. Δώσ' τους χαιρετίσματα εκεί πέρα. Και πες, κάνε το φουκαρά και πες να πούμε την ελαχίστη. Γιατί να το σταματήσεις τώρα, επειδή μίλαγε στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Θα τα πάρει ο Τσίπρας τα λεφτά, θα τα φάει σουβλάκια τώρα. Θα πάρει. Εντάξει, στο κράτος δεν πάνε. Θα τα πάρει για να μειώσει το χρέος. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Τώρα αύριο. Ναι.
θα λέω ο κόκκινος, δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Ε? Ναι. Ακούς, σταμάτησαν. Το σταμάτησαν ενώ ήταν στον αέρα του Μετρόπολης στο Θαλάμπρος. Ενώ αυτός γουρλής, ε. Άστα να πάνε, πώς το λέει, πλατυπόδης. Πλατυπόδης, τους νταμπάνης. Δεν μου λες, το μεσημέρι. Ναι. Άργησα να ανοίξω εγώ το ράδιο και αυτός πάλι εξαφανισμένος. Έλεγε αυτός ότι έφερε κάτι κορίτσια από το κολύμπι του Ηρακλή. Ρε φίλε, δηλαδή, να σου πω κάτι. Τι ήταν αυτό το πράγμα να πούμε. Εγώ, μετά όλοι οι Ηρακλήδες. Ήρθε δύο κοριτσάκια εδώ, καλά κοριτσάκια. Αθλήτρες του Ηρακλή. Στην πολυκατοικία που μένουν δεν τις ξέρουν ούτε ο Θυρωρός. Άμα μπει στο Θυρωρό, αυτά τα κοριτσάκια τα ξέρεις, δεν τα ξέρει. Τα έδωσε μισή ώρα χρόνο, 35 λεπτά, να μιλήσουν για το πόλο του Ηρακλή. Εγώ πες μου τώρα, για να μην το πλακώσω και κάτι σαγόνια που λέω θα φύγω, γιατί αν μαλώσω θα με βγάλει τρελό. Ωραία φίλε, εδώ μετράμε ακροαματικότητες. Την άλλη εβδομάδα, γίνονται κρίση ακροαματικοτήτων. Δηλαδή άμα εσύ με φέρνεις τώρα τα κοριτσάκια και σαλιαρίζεις εδώ πέρα μεσημεριάτικα, βγάλ τα 5 λεπτά, 7, 10 λεπτά σου λέω εγώ και 3 από μένα. Ναι, ναι. 35 λεπτά για τον πόλο του Ηρακλή και για τον κόλο του Ηρακλή. Α, παράταμε και εσύ και Ηρακλή, δεν καραγκιόζη του λέω. Για να μην μαλώσω, έφυγα. Μα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε γυρίζουμε το σταθμό αλλού. Αχα. Ε, τι άχα. Εσύ, εγώ σαν ακροατή. Εγώ σαν ακροατή. Πού είμαι ακροατή του Ραγκάτσι. Ναι, σωστά. Σωστά, ναι, ναι. Το πρώτο μισάωρο με φέρνει, ξέρω εγώ, το πικ πονκ του Ελίσπον του Κρυθιά. Να μιλήσουν δύο κοριτσάκια. Με συγχωρείς, μαλάκα, σήμερα να κάτσω ακούσω το Ραγκάτσι με το τένις και με το αυτό. Θα το γυρίσω. Θα ακούσω Velvet, θα ακούσω τα. Ξέρω εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Εκνευρίστηκα και έφυγα. Εγώ ας πούμε τώρα, ας πούμε το Ραγκάτσι που είπες, εγώ ήθελα να ακούσω την κλήρωση που πήγε η Σάλκη. Γιατί έμαθα ότι ο Ολυμπιακός πήγε με την Μπεσίχτας. Ήθελες να μάθεις που πήγε η Σάλκη. Σωστό. Πού πήγε Σάλκη. Σάλκη πήγε στην Gladbach. Έγινε ένα. Εγώ ήθελα να πάει στον Ολυμπιακό. Να δω πόσα πήγε πιάνε ο Σάκος. Σωστό. Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ο Ιντέγε πόσα εκατομμύρια τον πούλησε. 7 μου φαίνεται θα πάρει αυτός και 15 ο Βρουτόταυρος. Wow. Γι' αυτό μιλάγανε το μεσημέρι, μιλάγανε και για λεφτά να πούμε σωριδών. Αλλά βγήκαν και κάτι Ηρακλήδης που δεν ξαναβγήκαν άλλη φορά. Και ο Αντωνιάδης σου λέει τι έγινε ρε, γιατί τον έστειλε στον άλλον. Ήταν ήρεμος. Γιατί τον έστειλε στον άλλον, γιατί είναι κάτι πράγματα που τα κάνουμε αλλά δεν μας βγαίνουν και προσπάθωσε να δικολογηθεί. Ρε που είναι ο άλλος. Η κοινή λογική τι λέει. Ναι, κάθε μέρα που ξημερώνει, αύριο μπορεί να γίνει κάτι το οποίο είναι εκτός ποδοσφαίρου και είναι άξιο λόγου. Θα ασχοληθούμε με αυτό γιατί η μάζα των φιλάθλων ή των ανθρώπων οι οποίοι μας ακούν θα ασχοληθούν με αυτό. Πολλές φορές γίνεται ένα γεγονός και η μπάλα δεν πουλάει. Μπορεί να πουλήσει τα ίμια κάτι να γίνει. Να γίνει ξέρω εγώ ένας, με την πολιτική κάτι. Ξέρω εγώ να πεθάνει ένας πολιτικός. Κάτι να γίνει. Αυτό με τα ίμια βγαίνει κάθε μέρα στον Αλφα. Καλά αυτό τώρα με τα ίμια είναι κουράσει. Ναι, ναι, δείχνουν. Κοστά να σε ρωτήσω. Μας κουράσανε. Πια το γυρίζω κι εγώ το σταθμό. Δηλαδή λες κάτι... επεισόδιο με τους Τούρκους, μία μέρα. Λες τρομάζω. Δεύτερη μέρα. Προκαλούν οι Τούρκοι. Αν τρομάζω λιγότερο, αλλά το βλέπω. Μα η καλύμνη ένα που μήνα... είναι η γειτονιά, η καλύμνη που λένε αυτά είναι λέει παπαριές λέει. Τι να δείχνουν κάθε μέρα. Μα να σου πω η κάτι. Καλύμνη αυτή, μα προκαλούν οι Τούρκοι 30 χρόνια και ένα αεροπλάνο δεν έχει πέσει με πυροβολισμό. Από τη μία ή από την άλλη. Να γίνει μια αερομαχία. Έτσι να κάνω καμιά χοντρόνα να γίνει. Δεν έγινε. Να βαρέσω μια ρουκέτα και δεν να γίνει. Ούτε μια ρουκέτα τίποτα. Τι να με νοιάζει εμένα τώρα. Κρίση το Αιγαίο και βάλανε οι Τούρκοι στα ίμια τη σημαία και τι με νοιάζει εμένα. Μανούρα έγινε. Ναι. Δεν πουλάει. Πάει. Κώστα, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Μπορώ. Ναι. Μ' ακούς. Ναι. Πριν δύο εβδομάδες ήταν. Είχε ένα θέμα με οφθαλμίατρο και εγώ έχω ένα θεματάκι τώρα. Πώς τον είπες αυτόν τον γιατρό που είναι στο Κολωνάκι που είναι στο YouTube, πώς τον είπες, Τρανό τον είπες, πώς τον είπες. Ραλάτος. Ραλάτος. Είχες πει, αυτόν στο σύστησε το παλικάρι που τον τζίπησε το κουνούπι και έπαθε κοκομπλόκο το τέτοιο. Όχι. Ο Ραλάτος είναι το αλέφα του. Ξεχνάω το όνομά του. Αυτός με το κουνούπι το ξέρει. Δεν το θυμάμαι. Γιατί σε βγήκε ο Ιταλός από τη Ξάνθη. Ναι. Θυμάμαι ένα βράδυ που είχα. Αυτός με το κουνούπι θα βρει γιατριά από αυτό το γιατρό κάτω.
Έτσι μου έχω μια διέστηση θετική. Ξέρεις, εγώ είμαι κουρσουσλαμάς. Δεν είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Αλλά νομίζω ότι ο Τάσος με το κουνούπι θα βρει μια άκρη εκεί με αυτόν. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Τάσος μας ακούει τώρα. Ας μου στείλει ένα μήνυμα στο κινητό. Είχες πει και ενώ το βράδυ είχε πει το παλικάρι το βράδυ ότι αν το οπτικό νεύρο δεν είναι, είναι εντάξει, όλα τα άλλα γίνονται. Και εγώ έχω ένα θέμα με τον αφιβληστροειδή, με πέφτει συνέχεια. Καταλαβες. Κατάλαβα. Με τον αφιβληστροειδή έχω ένα θέμα να Με τα μάτια έχω και εγώ ευαισθησία, γιατί ο Καρατζαφέρης ο Γιάννης έχει ένα θέμα. Με εγχειρήσεις πολλές κτλ. Να σε καλά. Τα γυαλιά, εγώ από την πρώτη μέρα που βγήκε ο Καρατζαφέρης ο Γιάννης, με γυαλί το θυμάμαι. Χωρίς γυαλί δεν το θυμάμαι το παλικάρι. Και πιο νέος που ήταν. Ναι. Τώρα εντάξει. Κοίταξε, ο Γιάννης γεννήθηκε 6,5 μηνών, είχε πρόβλημα, έμεινε στη θερμοκοιτίδα και είχε προβλήματα. Αλλά επεδαρά σε ένα 85, καλό παιδί. Ήσυχος είναι, πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, σπουδαίος δημοσιογράφος. Δηλαδή, εκτός αέρα είναι έτσι. Εργατικότατος. Εργασιομανής θα έλεγα. Ναι. Οργανωμένος, οργανωτικός. Και σαν παιδί πλούσιας οικογένειας και μοναχοπέδι, που συνήθως αυτά βγαίνουν κολόπεδα. Αυτός είναι εξαιρετικό παιδί. Ωραία. Δεν άκουσες καμία κακή κουβέντα από κανένα για τον Γιάννη. Από κανένα. Okay. Κώστα, χάρηκα, τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, αύριο, Σάββατο, Μέτρο Σπορ κυκλοφορεί με 80 σελίδες. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνια. Εκυκλοπαίδεια, 80 σελίδες. Θα έχει ένθετο για την παρουσία του ΠΑΟΚ στο θεσμό του Κυπέλου και για τους ξένους του ΠΑΟΚ και για τους ξένους του Άρη που αγαπήθηκαν. Αυτό είναι φοβερό, να αγαπήθηκαν παίκτες του Άρη. Ακόμα έχει Μετρομπέτ με 36 σελίδες για να πας ταμείο. Είναι 36 σελίδες από καλούς δημοσιογράφους πάνω στο στοίχημα. Κόκκινους, Ραγκάτσιδες, Μάτζιους, όλα τα παιδιά. Πώς? Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Βέβαια. Πολύ μελετηρούς και εύστοχους. Τεριακίδες, τι να θυμηθώ. Όσους ξεχνάω να ζητήσω συγγνώμη. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ράπ, μ' ακούς. Καλώς τον. Είμαι ο Δημήτρης από Λάρισα, ο παδός ΣΑΕΛ. Καλώς τον, αρέ. Έκανες νίκη μισή σωτηρία τις προάλλες. Εντάξει, δεν παίζουμε μπάλα, αλλά με αυτό το ρόστερ τι να ζητήσουμε. Κοίταξε, τώρα μπάλα δεν παίζεις, η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς Λάρισα είδαμε σε μωρό, εγώ τη Λάρισα που είδα έπαθα ζημιά μεγάλη. Ήταν η περίοδος τότε που έδιναν τα βλαχάκια όλα αυτά. Και τα βλαχάκια, 77-78, 78-79, με Μουσιάρη, Κοκολίτσιο, τους συγχωρεμένους, Βαλαόρα, Μιτσιμπόνα, Στανιάτα, Γκόλαντα, Παραφέστα, Πατσαβούρα, Ζιόγα. Ποιο να πεις, ποιο να σε χάει σας. Άνταμτσικ, τι πλήτσι στα καλά του, ένα τερματοφύλακα πολύ καλό, 18 χρονών. Βγήκε από τη Λάρισα, φοβερός. Ο άλλος που έμοιαζε με τον Κούγκα, πώς το λέγανε, ο Γκαλίτσιος. Φοβερή ομάδα. Μπάλα, 82-83, 82-83, δεύτερος μετά τον Ολυμπιακό, την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Δεν τα πρόλαβες. Να σου πω, άλλο ήθελα να σου πω. Βλέπω ότι σε κάποια άρθρα που γράφεις για προβλέψεις για το στοίχημα με τον Κόκκινο, λες ότι αναφέρεις τον Κούγια ότι είναι, που ήταν στο άρμα του Μαρινάκη. Και λες ότι τη χρονιά που ήταν να βγει ο Άρης ή η ΑΕΛ και βγήκε η ΑΕΛ, πήρε διπλό τότε, θυμάσαι. Δεν ήταν ο Κούγιας τότε. Ναι, ξέρω, απλά το συνδέεις με αυτό το γεγονός, έτσι δεν είναι. Όχι, ο Κούγιας. Λες ότι τελευταία αγωνιστική πήραμε το διπλό, ουσιαστικά χάρη στον Μαρινάκη. Νομίζω ήταν ο Κόκαλης. Ναι, μπάσκετ ήταν ο Κόκαλης. Και ότι τώρα αυτή η ιστορία επαναλαμβάνει, κάπως έτσι, λες. Ναι, δηλαδή, λες ότι ο Άρης, δηλαδή. Και ο Άρης θυμάμαι τότε είχε νικήσει μέσα στην ΑΕΚ. Δεν είναι. Κοίταξε, ο Κούγιας ήταν κόντρα στο ρεύμα. Μόλις, ναι, έχει αλλάξει. Μόλις άλλαξε, μπαν πέρσι, πήρε τα μπέναλτί σου. Καλά έκανε. Και άλλα, και ο Άρης δεν παίρνει φέτος. Αδικημένος είναι, κάτι εγγυνιακούς, κάτι τέτοιο, κάτι άλλος. Στην αρχή ναι, μετά δεν ξέρω τι έγινε. Ναι, λες τότε ότι η ΑΕΛ είχε βγει στην... δεν έπρεπε να βγει στην Ευρώπη και έπρεπε να βγει ο Άρης.
Όχι μόνο. Γιατί... λέω ότι ο Ολυμπιακός, αν έπαιζε στα ίσια, δεν θα είχαν από τη Λάρισα 1-0, αν ενδιαφερόταν. Ωραία, εγώ σου λέω ότι ήταν θυμμένο αυτό το μάτς. Ούτε με την Κέρκυρα. Ούτε με την Κέρκυρα 0-1. Εγώ δεν λέω ότι είναι στημένο το μάτς. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός μάτς που θέλει να πάρει τα παίρνει. Ναι, και η ΑΕΚ δεν το θέλει αυτό το μάτς με τον Άρη. Δεν μπορούσε να πει και ότι. Πολλά έχουν γίνει. Εντάξει. Κοίταξε. Τελευταία αγωνιστική χτυπάει πολύ. Ναι, ναι, ήταν. Και ο ΠΑΟΚ σου δώσε ένα μάτς 2-3 εδώ μέσα. Επί Βουλινού. 2-3. 1-3 έχουμε. 2-3. 2-3. Εδώ. Ναι, δεν το ξέρω. Και στην Ξάνθη έδωσε ο ΠΑΟΚ μάτς 1-0. Τα λένε ήδη οι παοξίδες, τα λέω εγώ. Να, ναι. Και μετά τη βρίζαν την Ξάνθη. Εμείς που τη σώσαμε! Έτσι είναι. Τι λέει, θα σωθούμε φέτος. Πάντως η Λάρισα. Θα σωθούμε φέτος. Ναι, φέτος θα σωθείς. Αλλά η Λάρισα, εμένα μου κάνει εντύπωση κάτι άλλο. Φετινό. Ναι, ναι. Έβγαζε πάντα παίκτες. Όπως ο νομός Ερών. Όπως ο νομός Δράμας. Η Καβάλα δεν έβγαζε. Ο Κάμπος. Έβγαζε πάντα παίχτες. Απλά έτυχε αυτή η φουρνιά τότε να βγει και να πρωταγωνιστήσει και γι' αυτό... Τώρα βλέπω από 15 διαφορετικές εθνικότητες παίχτες που έχει Λάρισα. Και λέω, οι περισσότεροι σαβούρες. Λέω, δεν βγάζει ο Απόλλων Λάρισας, ο Τύρναβος, η Ελασσόνα, ξέρω εγώ, τα χωριά γύρω από τη Λάρισα. Ο Αλμυρός Βόλου, ο ξέρω εγώ γύρω, ο άλλος νόμος, δεν βγάζουν Έλληνες να πάνε να παίξουν 5 στη Λάρισα. Ο Κουτσανικούλης λέει τι απέγινε, έγινε τίποτα, ορίστε. Πήγε στον ΠΑΟΚ, καταστράφηκε. Ξεκίνησε καλά από τον Εργοντέλη, μετά τι έγινε. Καταστράφηκε, δεν υπάρχει παίκτης πλέον. Εντάξει, ο Κουτσανικούλης ήταν μια ιδιόμορφη περίπτωση. Λέω όμως γενικότερα. Ναι, γενικότερα. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Ολόκληρος νομός που έβγαζε, τι δεν έχει βγάλει. Πλέον είναι δύσκολο να αλλάξει να γίνει και αυτό με βάση το ποδόσφαιρο σε ποδόσφαιρο που πήγε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο παίζουν ρόλο οι μάνατζερς βέβαια, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Παλιά δεν είχαμε 18 ξένους, δεν είχαμε μάνατζερ επάγγελμα. Ναι. Τώρα τι κάνεις, τι δουλειά. Παλιά ήταν ασφαλιστής. Μετά έγινε χρηματοοικονομικά και τώρα είναι μάνατζερ. Και η Κουτσή Μαρία γίνει μάνατζερ. Τι δουλειά κάνεις, μάνατζερ. Βοηθώ στο γραφείο του τάδε, πάω τους καφέδες. Εσύ τι κάνεις, μάνατζερ. Έχω γραφείο, συνεργάζομαι με αυτόν. Τι έγινε, παίχτης. Σταματάει την μπάλα, τι έγινες, μάνατζερ. Δεν μας χαίρεσε ρενταλάρα να πούμε. Μάνατζερ. Τι μάνατζερ. Τέλος πάντων. Επειδή είναι αγράμματοι οι ποδοσφαιριστές. Και επειδή έχουν τόσο μυαλό οι περισσότεροι ως ένα μικρό παιδί 5 χρονών. Μάνατζερ. Μάνατζερ. Απλά λέω. Μάνατζερ. Απλά λέω ότι με βάση αυτό. Φύρα είναι οι μάνατζερ στο ποδόσφαιρο. Φύρα είναι. Απλά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να σωθεί φέτος και του χρόνου. Γιατί άμα αλλάξει το πρωτάθλημα, γίνει μια διάρθρωση με τις 14 ομάδες. Μετά θα είναι δύσκολο πολύ να ξαναπέσει. Δεν είναι. Ναι, αλλά και αυτό αρρώστια είναι, ρε φίλε. 18 εθνικότητες διαφορετικές. Αργοί παίκτες, άτεχνοι. Κάτι περίεργο, ένα φαλακρό έξω αριστερά τον Αβραάμ. Εγώ σου λέω ότι ομάδα δεν θέλω να γίνει ένα αέρα όπως τα προηγούμενα χρόνια. Να μείνει πολλά χρόνια. Να γίνει ξάνθη, ξέρω εγώ. Δεν θέλω να ανεβοκατεβαίνει. Να πω και κάτι άλλο και να τελειώσουμε να ρωτήσω. Εκεί στη Λάρισα μαθαίνω ότι η πόλη γενικότερα, η κρίση την έχει επηρεάσει πολύ λιγότερο από ό,τι άλλες πόλεις, ας πούμε. Κοίτα, απλά ο κόσμος πηγαίνει. Όχι, άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, αν αύριο ο Κούγιας βαρεθεί και φύγει, τι θα γίνει η Λάρισα, θα πάει να παίξει γάμα εθνική. Ο Πιλαδάκης, ρε παιδί μου, ήρθε στη Λάρισα. Ο Πιλαδάκης είναι χωμένος με το γήπεδο. Όχι, άλλο λέω. Ο Πιλαδάκης είναι Αθηναίος, έτσι. Ναι. Η Λάρισα δεν έχει 5 επιχειρηματίες να ασχοληθούν, 3-4. Βιομηχανίες, γάλατα, με εβόλ, εργοστάσια. Έχετε να κάνω πράγματα. Είστε πολύ παραγωγικότατη. Πλούσια πόλη, καγέν ιστορίες, κόλπα αγρότες. Μικέλ, τα πάντα. Μικέλ, ιστορίες. Αυτό λέω. Θα τα πούμε, ναι, για χαρά. Ναι, δεν υπάρχει, όχι. Να σε καλά, για χαρά. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Δαμιανός Σακάς. Πώς είπατε? Ο Τάσος σήμερα. Έλα, ρε Τάσο. Ο Δαμιανός Σακάς λέγεται ο γιατρός, αλλά δεν είναι για την περίπτωση του φίλου. Α, μάλιστα. Γιατί ο κύριος Σακάς είναι νευροχειρούργος. Ο φίλος θέλει οφθαλμίατρο.
Ναι, ο αμφισβήλητροειδής. Ο αμφισβήλητροειδής. Ο αμφισβήλητροειδής. Πώς λέγεται, ρε. Αμφισβήλητροειδής. Αυτός εδώ. Είναι, δεν είναι του νευροχειρούργου αμφισβήλητροειδής. Ναι. Δεν είναι, είναι του. Ναι. Δεν τα ξέρω. Το Καρατζαφέρη, το φίλο σου. Ο Καρατζαφέρης έκανε μια πολύ δύσκολη εγχείρηση πριν από το καλοκαίρι και πέτυχε. Έκανε, ήταν μια προγραμματισμένη εγχείρηση ο Γιάννης να κάνει, ας πούμε, και τη μέρα που μπήκε πήγε να αποκολληθεί ο αμφιβλητροειδής. Και είχε πολύ καλούς γιατρούς και έκανε καλό αυτό. Ταλαιπωρήθηκε ο Γιάννης με τη μέση του, έκανε εγχείρηση τη μέση του. Έκανε το πέμπτο σπόνδυλο, παραλίγο κι εγώ θα έκανα. Ναι, πέμπτο σπόνδυλο πήγα έκανα ανατάξεις, ένα γαϊδούρι, ένα 90... 130 κιλά μπεις, με οριζοντιώθηκε, με οριζοντίωσε και με πάτασε να πούμε και με σήκωσα πάνω. Και έκανα 4 μήνες κολύμπου, ούτε box τίποτα. 4 μήνες με κάτι χοντρές πήγαινα στο κολυμβητήριο και σηκώθηκα τη ζωή μου. Αλλά τι να κάνω, σηκώθηκα, σώθηκα όμως. Γλίτωσα την εγχείρηση. Ναι. Χειμωνιάτικα στο κολυμβητήριο. Τι να κάνω, τρέξιμο δεν μπορούσα να κάνω, πονούσα. Box δεν μπορούσα να κάνω. Μπήκα με κάτι χοντρές εκεί, κάνα κάτι λάσκα, κάτι αυτά. Κλάναν οι χοντρές μέσα, σηκωνότανε, άστα να πας στο διάλογο. Δεν υπάρχει ελπίση, λέγε. Πάντων, εγώ εντάξει, περιμένω να πάω κάτω τώρα, αλλά με παιδεύουν με τα ραντεβού, μάλλον αυτός είναι στο εξωτερικό τώρα και πάει μακρά η βαλίτσα. Ναι. Αλλά υπομονή. Μου λέει κάνε υπομονή, μου λένε κάνε υπομονή κύριε Τάσκο. Λέει εντάξει, σας έχουμε στα υπόψη, αλλά να δούμε τώρα. Δύσκολα. Όταν λες θα σε έχουμε στα υπόψη, τι εννοεί δηλαδή. Δεν σε βάζει μέσα στο κόλπο. Κοίταξε να δεις τώρα για να θέλει λεφτά πολλά, τι. Επειδή το κάνει πρώτη φορά. Είναι οικονομικό το θέμα ή το κάνει πρώτη φορά. Όχι, καμιά σχέση. Αυτό δεν έχει κίνητρο. Αυτό δεν έχει. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει. Αυτό πάει για το γαμότο. Ναι, το κίνητρο, το γαμότο, αυτό που μου είπε, ναι. Δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι τέτοιο. Όχι, το γαμότο επειδή είναι πρώτη φορά, αυτό λέω. Σαν επιστήμονα πρέπει να έχει όλο το team και πρέπει να ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά γιατί λέει και να σε πάρω μέσα άμα δεν είμαι εγώ, αν δεν είναι ο κύριος Σακάς δεν ξέρω οι άλλοι τι να σου κάνουν. Πρέπει να είναι αυτός και με όλο το team για να με δουν και να μάθουν κιόλας. Και γίνεται αυτό τώρα. Πρέπει να γίνει συνεννόηση. Δηλαδή τώρα μέσα ο Μαρινάκης δεν ασέβαζε μέσα ο Σακάς. Βρε θα με έβαζε μέσα. Αυτό λέει. Να βολέψουν τα πράγματα. Αν ήσουν ο Μητροπολίτης δεν ασέβαζε μέσα. Θα ανέβαζε μέσα μα επειδή είσαι κοινό δημητό σαν και εμένα, δεν σε βάζει. Αυτό βλέπω. Εντάξει, δεν. Υπομονή. Άμα ήταν του Τσίπρα ο μπαμπάς θα τον έβαζε μέσα. Αυτό ρωτάω. Εγώ ήμουν μου πάντα δεν τον έβαζα. Άσε ρε τώρα. Σε θέματα υγείας, ό,τι και να είναι, κάνεις οπισθοχώρηση. Στον εχθρό, στον αντίπαλο κτλ. Ναι, έτσι. Όταν ας πούμε κάποιος βάλεται και είναι εχθρός σου πρέπει να κάνεις ανακοχή. Έτσι είναι το σωστό. Τέλος πάντων κάνω υπομονή, περιμένω. Θα ξαναπάρω τηλέφωνο πάλι. Εσύ απ' έξω ρώτα, μήπως είναι τίποτα οικονομικό το θέμα να λες. Όχι, πάντα το οικονομικό παίζει ρόλο. Όχι. Καμία σχέση. Δεν είναι. Αυτή ξέρεις όλοι οι μεγάλοι αυτοί δεν είναι τέτοιοι. Δεν λέω εγώ ότι είναι τέτοιοι άνθρωποι, αλλά ξέρω εγώ να του δώσει ένα κίνητρο. Κωστή. Άμα πας στο ιατρείο του θα δεις θα περιμένουν 50 άτομα και τα 50 άτομα αυτά είναι ένα κατοστάρικο μόνο για να δώσουν χειραψία. Δηλαδή δεν έχει ανάγκη από λεφτά. Δηλαδή αυτός για να συγκινηθεί από λεφτά πρέπει να ξυλωθείς να πούμε να πουλήσεις όλο το μισό το χωριό. Πώς το λένε δηλαδή. Ναι. Δεν, άρα εσύ τώρα για να το καταλάβω περιμένεις να βρεθεί όλο το team για να μπουκάρεις. Ναι. Να με φωνάξουν να είναι έτοιμοι όταν θα είναι έτοιμοι να μπουκάρουν να με... Κοσκινήσουν να δουν τι και πώς θα το πιάσουν. Γιατί δεν το κάνουν ποτέ, δεν μπορεί να ασχοληθεί κανένας άλλος από την ομάδα του. Μόνο ο ίδιος. Θα μάθουν πάνω σε μένα. Πού πήγες και έμπλεξες, δεν πούστη. Πού πήγες και έμπλεξες. Τι να κάνω. Υπομονή. Υπομονή το λέει ο άλλος. Εσύ που την τραβάς την υπομονή, εσύ ξέρεις τι σημαίνει υπομονή. Δεν είμαι τέτοιος. Εσύ καλά να με κρατάς στην τροφιά τα βράδια. Εγώ είμαι ανυπόμονος άνθρωπος. Εγώ δεν είμαι υπομονετικός. Και εγώ είμαι. Ήμουνα. Αλλά τι να κάνω τώρα, έπληξα. Αναγκάστηκες, ναι. Αναγκάστηκα. Τι να κάνω. Εγώ να δεις τι τσατήλας ήμουνα. Και σε δουλειά και σε όλα να πούμε. Φόβος και τρόμος. Αλλά τώρα τι να κάνω. Κάνω το χαζό.
Είσαι σε ένα κράτος. Τι να πήδηξε τον μπαλκόνι. Ναι. Όχι. Τι δεν γίνεται. Πρέπει να πας όπως πάει. Ή θα πάθουνε τα νέα. Ναι, φίλε, και αυτή η αναμονή, ξέρεις τι είναι, να περιμένεις. Πότε θα του καβλώσει του γιατρού να φέρει δεν το τι. Δεν είναι πότε θα του καβλώσει. Πότε θα το βολέψει. Πότε θα το βολέψει. Είναι, πώς είναι. Εσύ έχεις το ζόρι. Δεν έχει, δεν έχει ο γιατρός το ζόρι. Εσύ το έχεις. Βρε, δεν είμαι μόνο εγώ. Άνθρωπος ασχολείται με εγκεφαλικά. Ασχολείται με την μεταξύ ζωής και θανάτου συνέχεια. Δεν αμφιβάλλω. Κορυφή είναι το ξέρω. Να πούμε, θα σου πει κύριε εντάξει, εσύ, δεν είσαι επίγον, θα περιμένεις. Ναι. Ο άνθρωπος θα πούμε ασχολείται εκεί πέρα, θα ανοίγει το κεφάλι, παίρνει τα μυαλά στα χέρια και τα ξαναβάζει μέσα. Να μάζει τώρα. Και με αυτό θα κλείσεις. Να κλείσω. Παλιά άνθρωπο. Για χαρά. Δευτέρα δεν έχεις εκπομπή, ε. Οριστέ. Δευτέρα δεν έχεις εκπομπή. Ερώτησα εγώ, το Καρατζαφέρι λέει, θα πάει ο Αλέφαντος λέει στο Φιλοπάπου να πετάξει αετό. Μαρμίτα έχεις, Κυριακή. Κυριακή έχω μαρμίτα, γιατί να μην έχω. Α, εντάξει. Ηρακλής ΠΑΟΚ παίζει, Καρδίτσες παίζουν, Ευρώπες έχει. Ευρώπες είχαμε, πώς, έχει θέματα, πώς δεν έχει. Χι. Τι να κάτσουμε να κάνουμε, να βαραίνουμε τρεις μέρες και να έρθουμε την Τρίτη με τα μάγουλα φουσκωμένα. Άσε τώρα. Στο λέω εγώ σαν ανοιχτομάτης, χι. Ναι. Χι. Ναι. Λοιπόν, καληνυχτό. Ο μόνος Αβραάμ που μπορεί να σώσει ομάδα είναι ο Αβραάμ Περσίδης. Πότε θα πάρει τα σύνεργα ο Αβραάμ Περσίδης και θα μπει στον πόλεμο εκεί με τον Καλαϊτζίδη μαζί, χαμπάρι θα πάρουμε. Ανιδιοτελής φύλαθλος του Απόλλωνα, ο Αβραάμ Περσίδης. Εκπληκτικός. Μη βλέπετε λέει TV, εγώ μόνο που βλέπω είναι Λούκι Λουκ, χοντρό λιγνό και σον το πρόβατο. Δεν βλέπω λέει τηλεόραση. Μάλιστα. Πασεραϊκάρα. Έχω καιρό να έρθω σε ρε 948 και έχω και συγγενείς και φίλους. Εδώ ρε εσύ βγάλατε γλώσσα εσείς, δεν θα βγάλουμε εμείς την χειρότερη χρονιά της ιστορίας μας. Παίζει λέει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Χα χα χα. Φαλακρέ προφήτη τσέπης. Καρυπίδη, πάλι προτρέχεις για Άρη. Είσαι τώρα και προφήτης τσέπης νυχταρή. Βάζεις τη φαλάκρα στη φωτιά ότι η Λαμία δεν θα χάσει βαθμούς. Όχι ρε φίλε, άλλο λέω εγώ και πάμε στις γραμμές. Άλλο λέω. Λέω ότι ο νυχταρής έβγαλε γλώσσα και έργα δεν είδαμε. Δεν είναι τίποτα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και πάμε στα υπόλοιπα θέματα και στις γραμμές 90-90-90. Αυτό είπα ρε φίλε, παρεξηγήθηκες. Ρε ραπ, τι μιλάς με τον Ηρακλάκο εδώ, ο Γαύρος παίζει με ΠΑΟΚ και μετά Μπισικτάς έρχεται το ασπρόμαυρο κλαρίνο, κύριε Σάβα, τελειώσατε. Ο γιατρός Βασίλης θα κλαίει εκείνη την εβδομάδα. Ρε ο Βασίλης, ακούστε κάτι, είναι αντιπαραθηναϊκός. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ο Βασίλης είναι αντιπαραθηναϊκός. Μεγάλωσε σε γειτονιά της Αθήνας. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα στην πιερωτική πόλη, κύριε. Είναι ρε φίλε, είναι. Είναι ρε βρωμιάρη εσύ. Η πόλη βρε, μίζε είναι αυτή η πόλη βρε. Και πού έπαιξε ο Άνταμτσεκ με το Σκαβάλα και με το Βουτυρίτσα και με το Κουγουλίτσιο και το Μουσχάρη, κύριε Ραπτό. Σκιαβάλα, το τερματοφύλακα λες. Τερματοφύλακα. Του πήγε στον Ατρόμητο μετά. Στον Ατρόμητο δεν πήγε μετά. Ο Άνταμτσεκ ήταν μετά με Στρεϊλάου. Με Αντρέ, όχι. Στρεϊλάου. Με Στρεϊλάου δεν ήταν ο Σκιαβάλα. Ο Στρεϊλάου πήρε το κύπελο. Ναι, ήταν. Και τότε ήταν και ο Άνταμτσεκ. Μέσα του. Ο Σκιαβάλα δεν ήταν, είχε σταματήσει. Ο Σκιαβάλα είχε σταματήσει. Ήταν ο άλλο ο Θεολόγης, ο Παπαδόπουλος με τον Μπλίτζε. Ούτε ο Θεολόγης ήταν. Μετά ήταν ο Θεολόγης. Ο Θεολόγης Παπαδόπουλος ήταν αναπληρωματικός του Πλίτση. Ναι. Μάλιστα. Μετά ο Θεολόγης έπαιξε λιγότερα παιχνίδια από τον Πλίτση. Ναι. Και πήγε στην ΑΕΚ. Καλός τερματοφύλακας. Ίδια κοψιά με τον Πλίτση, ίδιο μπόι, ναι. Ίδια κεφάλα, ίδιο όμοι. Αλλά ξεχνάς το, ανέφερες, ναι, ανέφερες, δεν είπες όμως Δράμαλη, Κώστα Δράμαλη. Δεν Δράμαλη στη Λάρισα. Μαζουράκη. Ναι. Μαζουράκη. Ήταν όχι. Ο Δράμαλης και ο Μαζουράκης. Τα πιο μπροστά. Μέσα του 70 με τέλος. Πιο μπροστά, μπερδεύεσαι. Μετά ο Δράμαλης με τον Μαζουράκη ήταν β' εθνική στη Λάρισα. Ανεβήκαν μια χρονιά, πέσαν πάλι. Δεν έπαιξε Α. Δεν θυμάμαι αν παίξανε Α, αλλά ξεκινήσαν Β' εθνική ο Δράμαλης με το Ματζουράκι. Γιατί όλο αυτό το πεδομάζωμα το έκανε ο Πολυχρονίου. Πολυχρονίου έκανε το πεδομάζωμα το 76-77 νομίζω. Και μετά ήρθε ο Αντώνης ο Γεωργιάδης. Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης στη Λάρισα πήγε το 80. Ναι, ήταν πριν από αυτόν όλο αυτό το, όλο αυτό το πεδομάζωμα από τον Γκάμπο το έκανε ο Πολυχρονίου.
Ο Κώστας Πολυχρονίου ήταν β' εθνική προπονητής. Ναι. Στη Λάρισα. Ήτανε μια χρονιά πέσανε και τότε έκανε το παιδομάζωμα. Και καλοκαίρι του 79 φύγανε, χαθήκανε τα δύο τα παιδιά στο ατύχημα μαζί με τον Βαλαόρα. Ναι. Με τα μάξι στο Σιτροέν. Φύγανε. Ναι. Ναι, με το λεωφορείο που τρακάραν. Ναι. Ναι. Άλλο είναι, εγώ ξέρεις τι βλέπω. Άμα ζούσαν κι αυτοί οι δυο, εγώ τους είδα να παίζουν αυτούς. Εγώ αυτούς τους είδα να παίζουν β' εθνική. Το Μουσιάρι με τον Κοκολίτσιο. Μουσιάρης Κοκολίτσιο. Μια χρόνια αυτούς... πριν τους είδα εγώ. Επανομή Λάρισα 1-1. Ένα στημένο 1-1. Με μη, όχι, εγώ δεν υιοθετώ αυτά. Ναι, άκου εμένα. Να φτιαχτώ 1-1. Εγώ άλλο θέλω να σε Εχταράδες. Πω. Εχταράδες. Ναι. Τους είδα και, 78-79 με τη Λάρισα στην Άλβα Εθνική σε Τούμπα και Χαριλάου. Πεχταράδες. Μουσιάρης, Κοκολίτσιος, Βαλαόρας. Δεν τους έπιανε κανένας. Δεν μου λες Κωστάκη. Ασύλληπτοι. Αυτοί θα παίζανε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ εκείνη την εποχή. Ναι. Ένα χρόνο δυο άμα ζούσανε, 80, 81, 82 είχαν φύγει. Πεχταράδες. Τζάμπα πήγαν. Δεν μου λες Κωστάκη μου. Ναι. Τι θα γράφει το Μέτρο Σπορ και οι άλλες οι φυλάδες της πόλης Τρίτη, Τετάρτη, αν θα κλείσει ο Κολοσσός. Ποιος Κολοσσός? Δηλαδή, για σαν, είναι μάγκας ο Καρυπίδης. Ρε φίλε, τέτοιον παπά που τους πουλάει στα Αριανά, δηλαδή, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή. Ούτε ο Ζαχουδάνης, ρε φίλε, δεν πούλησε τέτοιον παπά. Ρε φίλε, φέρνει αλενατόρε, έτσι. Μαζί θα πορευτούμε, μαζί θα πάμε. Κάτι μάτς 0-0 ημίχρονο, 1-1 τελικό, Καρδίτσες, Αγροτικοί Αστέρες, Ραούλ Μπράβο, Καπνίδιδες. Δηλαδή, τι θα γράφει τώρα το Μέτρο Σπορ, αν θα υπογράψει ο Κολοσσός? Δακτυλισμένα πρωτοσέλιδα, ξαναγύριζα στο γήπεδο που γεννήθηκα. Εδώ είναι το σπίτι μου. Περίμενα πως τη στιγμή για να γυρίσω στην ομάδα που γεννήθηκα και με ανέδειξε. Δεν θα έχει πολύ γέλιο ρε Κωστάκη. Κοίταξε, από το να πάρει τον Ελευθερόπουλο δεν υφίσατε μου. Χίλιες φορές να πάρει τον Δέλα, Ναι, δεν υφίσατε. Χίλιες φορές, ναι. Εγώ σε είπα ποια είναι η λύση. Μισή τροπή δικιά τους, μισή τροπή δικιά του. Θα πάει στον παππού το Σοκράτε, θα φιλήσει το άλλο το χέρι. Θα πει θέλω το πνευματικό παιδί σου τον Πάντοβιτς ή τον Νικοπολίδη για να πούμε κατηγορία. Νικοπολίδης δεν μιλάει ελληνικά καλά. Ρε, ντρέπεται να μιλήσει από εκεί. Μα δεν χρειάζεται δεν έχει να μιλήσει ελληνικά ρε Κωστάκη. Άντε πάλι. Δεν χρειάζεται το χαρτάκι, μπορεί να το διαβάσει. Μπορεί. Από τη στιγμή που μπορείς να διαβάσεις το χαρτάκι, τι να τα κάνεις στα ελληνικά ρε Κωστάκη μου. Τι να σου πω. Δηλαδή τι πρέπει να πεις τώρα δηλαδή. Ναι. Τι πρέπει να πεις στην προπόνηση. Παίζω ζώνη πίσω 4, 10 μέτρα δεξιά, 10 μέτρα αριστερά. Πάμε σαν τη Βεντάγια, δεξιά πάει μπάλα, δεξιά πάει όλη η άμυνα. Τι να πεις δηλαδή. Αυτά τα κάνουν φίλε το Σεπτέμβρη, δεν τα κάνουν το Μάρτι. Ναι, δηλαδή τώρα τι θα τους πει, ότι πάμε να χτίσουμε τον Άρη από την αρχή και χάθηκε το τρένο φέτος και του χρόνου πάλι βλέπουμε. Άρα φίλε, Ζαχουδάνης ρε φίλε, τι να θυμηθείς από αυτή την ομάδα, σε αυτή την πόλη. Γιατί θα πάμε και στο φίλο στον κύριο Καγιούλη. Που κάμισε ότι μου λες, εάν μας ακούει ο κύριος Αντρώνης, έκκληση στο Μετρόπολης, να τον πάτε ρε παιδιά να τον ντύσετε σε μια μπουτίκη εκεί στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ακόμα ο Μάνιξ. Στην Τσιμισκή υπάρχει κανένας τούλης. Στην Τσιμισκή ρε. Τσιμισκή ναι, να τον πάτε να τον ντύσετε ρε παιδιά. Εντάξει τι είναι, να είναι και εκπτώσεις τώρα, Φεβρουάριος μήνας. Φτηνά θα βγει η δουλειά. Δηλαδή υπάρχουν άτομα στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, που έχουν εξενταρίσει ρε Κωστάκη μου. Εντάξει, και περιμένουν τις εκτός για να πάρουν καινούριο σόβρακο τώρα, έτσι. Αλλά δεν εντάξει, ξέρω τώρα φίλε, το Πασόκ έπεσε, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, δηλαδή, δεν ξέρω τώρα σε ποιες εκπτώσεις του Φεβρουαρίου, ρε Κώστα, να περιμένεις ή του Αυγούστου για να πάρεις καινούριο σόβρακο. Φεβρουαρίου. Αν είσαι εξεντάρης. Φεβρουαρίου. Του Φεβρουαρίου, Άρε, άτι μεγάλη, τι τους έχεις κάνει σε αυτή την πόλη, ρε φίλε. Δηλαδή, θέλω να μου πεις πόσους έχει κάνει σκεφτικούς ο Γκάλης, ρε φίλε. Και καταθλιπτικούς. Δεν ξέρω. Πόσες γενιές. Και ο Ριαβόγλου. Α, το φιλαράκι σου, αφού υπάρχει φωτογραφία, σε έχω πει. Ναι, αλλά κλωτσιές πέφταν σύννεφο στον Εύωσμο. Ναι. Οι κλωτσιές πέφταν σύννεφο στον Εύωσμο, λέω. Μια χαρά πέρασε στον Εύωσμο από ό,τι έχω μάθει εγώ. Εγώ πέρασα καλά. Ο Αναστόπουλος δεν πέρασε. Εγώ τι να.
καφεδάκι, βέβαια, είχες και το Στεφανάκο δίπλα. Ναι. Έτσι, μπροστά εκεί είχες και τα παιδιά όλοι, παλέμαχοι, είδες και το Γιάννη τον Ζαρογιάννη, ναι, που τον τιμήσανε. Δεν μου λες, αυτό δεν είναι αδικία, ρε φίλε. Δηλαδή. Δηλαδή, να, Γιάννη Ζαρογιάννης, ρε φίλε, τώρα, να βλέπει αυτό το μάτς να είναι στην κερκίδα και να βλέπει αυτούς που παίζουν σήμερα στον Αγροτικό Αστέρα. Δεν κλαις, ρε φίλε. Άλλα χρόνια, άλλο ποδόσφαιρο. Άλλη τέχνη, άλλη χώρη. Άλλες ταχύτητες. Δηλαδή, εδώ συγκρίνεις, μέχρι, μέχρι ο Ζώης ο Μαρίνος έκλαιγε, ρε φίλε, ναι, στα Μουδανιά, στην ηλικία που είναι σήμερα, με τον γκολ που έφαγε αυτός ο Γιακουμής, ρε φίλε. Τερματοφύλακας τον κάνει ο άλλος σουτ με γυρισμένη την πλάτη και αυτός, ρε φίλε, πέφτει προς τα πίσω για να την αποκρούσει, ρε φίλε. Όχι, ήταν δύσκολο σουτ. Τι ήτανε? Δύσκολο. Η καμπύλη της μπάλας εκεί ήταν μπανάνα. Δύσκολα. Αυτός έπιασε το πρώτο δοκάρι, καλά έκανε. Τι έκανε? Ο Γιακουμής πήγε προς το πρώτο δοκάρι. Να δηλαδή δεν μπορούσε να, δεν μπορούσε να υπολογίσει ότι από εκεί θα γίνει, ας πούμε, σέντρα σουτ και θα πάει με καμπύλη, μπανάνα στο παράθυρο έτσι. Δηλαδή και στο δεύτερο δοκάρι να καθόταν εκεί. Εντάξει, άμα είχε μια τέτοια θέση μπορεί να το βγάζει, αλλά δεν βγαίνει. Βγαίνει εγώ. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει εύκολα. Ξημέσαι κάτω από τα δοκάρια κάθεσαι εκεί να πούμε. Και δεν πλωζονάρεις προς τα πίσω να πούμε. Αυτά βλέπει και ο φίλος ο Γκαντίνας να πούμε και χτυπάει το κεφάλι του τώρα. Να πούμε. Σου λέει ρε φίλε τώρα ποιοι παίζουν τερματοφύλακες να πούμε. Άσε μας ρε Κωστάκη. Όχι φίλε, εδώ κάνεις λάθος. Σε πληροφορώ ότι να, σήμερα οι τερματοφύλακες είναι καλύτεροι από τους παλιούς. Τι είναι? Σήμερα οι απαιτήσεις τις θέσεις του τερματοφύλακα είναι περισσότερες από ό,τι στους παλιούς. Καταρχήν τα παιδιά είναι πιο γυμνασμένα. Είναι πιο ψηλά. Είναι πιο εκρηκτικά. Πιο γρήγορα στην ταχύτητα. Ξέρουνε μπάλα να τη κοντρολάρουν, να τη δίνουνε. Πώς το λες αυτό? Έχουνε καλύτερη μεταβίβαση με τα χέρια. Όταν χτυπήσουνε out, την μπάλα 70 μέτρα 80. Είναι καλύτεροι τερματοφύλακες σήμερα από τους παλιούς. Άμα δεις βίντεο, εγώ κάθομαι ώρες και βλέπω. Να συγκρίνω τους καλούς τερματοφύλακες δεκαετίας του 60 και του 70 με τους σημερινούς τερματοφύλακες. Σημερινοί είναι πολύ καλύτεροι, σε πληροφορώ. Και από σωματικά προσόντα. Ποιος παλιός θα έπαιζε άνετα σήμερα? Ποιος παλιός θα έπαιζε άνετα σήμερα? Ναι. Ο Σαργκάνης. Παλιός είπαμε ρε Κωστά. Παλιός. Αυτός είναι νέος ρε παιδί. Το 54 γεννημένος είναι. Παλιός. Μιλάμε για τερματοφύλακα της δεκαετία του 60 και του 70. Του 60 δεν προλάβα τερματοφύλακες, του 70 θα σου πω. Ποιος? Ποιος θα έπαιζε σήμερα? Ο Φορτούλα θα έπαιζε. Ο Χριστίδης θα έπαιζε. Α, και κοντός, ο Φορτούλα θα έπαιζε. Δεν τρέπεσαι, γιατί λες για τον Χριστίδη? Και δεν λες για τον Πίρσο, για τον Κουρτσελίδη? Δεν είπε, εσύ. Ο Σαργκάνης θα έπαιζε. Ο Παναγιώτης ο Κελεσίδης θα έπαιζε. Ναι. Τερματάρα. Σου πω εγώ ποιος πρόλαβα. Ο Πουπάκης θα έπαιζε. Όχι, ούτε ο Πουπάκης θα έπαιζε, ούτε ο Αρβανίτης θα έπαιζε. Ο Σαβουλίδης. Ούτε ο Κωνσταντίνου θα έπαιζε. Με ένα 73. Εξαίρετος θερματοφύλακας. Ούτε ο Κοϊβέρογλου θα έπαιζε στην Καβάλα. Ούτε ο Δάφκος θα έπαιζε. Ούτε ο Δάφκος θα έπαιζε με ένα 78. Ο Παντελάκος θα έπαιζε. Δεν τον πρόλαβα. Πού να τον πρόλαβα. Δεν τον πρόλαβα. Ούτε ο Δοξάκης θα έπαιζε. Ο Δοξάκης μπορεί να έπαιζε. Ο Δοξάκης ήταν, είχε εκρηκτικότητα. Ο Δοξάκης θα έπαιζε. Α, και κοντός όπως και ο Χριστίδης. Κοντή. Το Λίσα το θυμάσαι, Κώστα. Ο Λίσα θα έπαιζε. Τον είχες δει? Πώς δεν τον είδα. 78, 79, 80. Πώς δεν τον είδα. Μετά πούλησε κάτι μάτς, λέει, τον πιάσε για δωροδοκία. Τον όχι, και χωρίς γάντια έπαιζε. Αυτό είναι, ότι έπαιζε χωρίς γάντια. Ο Φορτούλα δεν θα έπαιζε. Ο Φορτούλα, ναι, ο Πλάντα, ναι. Σωματικά προσόντα τρομερά. Βέβαια. Δεν θα έπαιζε ο Φορτούλα σήμερα. Θυμάσαι έναν τερματοφύλακα που είχε πάει από τον Πανσεραϊκό στον Ηρακλή και χάθηκε? Λούκοβιτς ή Λούκοβιτς το λέγανε? Δεν το θυμάμαι. Ο Λούκοβιτς. Λούκοβιτς, ένας ξανθούλης. Ναι. Αυτός χάθηκε ρε φίλε. Φανταστικός. Ξέρεις ποιος θα έπαιζε άλλος? Ποιος? Ο Σέχιτς του Πανσεραϊκού. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι το Σέχιτς? Δεν το θυμάμαι. Τον Ερμίδη θυμάμαι. Τον Μπακαλιάρο. Και ξέρεις ποιος ήταν πολύ δυνατός θερματοφύλακας, ειδικά στο χώρο της Β' Εθνικής, αλλά έπαιξε λίγο νομίζω στην Α. Χατζημεστής ρε φίλε από Ξάνθη. Ναι, δεν τον πρόλαβα. Ο φανταστικός. Χατζημεστής φίλε. Δεν τον πρόλαβα. Ωραία. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μου λες Κωστάκι μου. Τι ξέρεις ποιος θα έπαιζε? Ποιος? Ο Ζαφύρης ο Κάκαρης θα έπαιζε.
Επανεώνιος, ρε παιδί, λίγο έπαιξε αυτό. Ναι, θα έπαιζε. Θα έπαιζε ο Κάκαρης. Ο Κάκαρης θα έπαιζε. Ο Καραπατής θα έπαιζε. Ο Καραπατής ήταν πιο... Αυτός ο Καραπατής θα έπαιζε σήμερα. Βέβαια θα έπαιζε. Αλλά οι περισσότεροι δεν θα έπαιζαν, ήταν μέτροι. Ειδικά στην επαρχία, τερματοφύλακα, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, στον Πανιόνιο έπαιζε ο Μανίκας, μέτρια με ο Φιλιππής, σου πω εγώ πιο παλιά. Ξέρεις ποιος θα έπαιζε, φίλε, τερματοφύλακας? Ποιος? Ο Βαγγέλης ο Συρίγος θα έπαιζε. Ο Συρίγος. Ο Συρίγος θα έπαιζε. Γυαλό. Πώς το λέγανε έναν άλλον που είχε ρε, ο Ολυμπιακός και τον είχαμε δώσει στο Εγάλο, Μιλονάστρε. Ο Τραλαλάης σαν τον Μιλονά. Δεν το θυμάμαι. Α, Μιλονάς ρε φίλε, μέχρι ο Ανανιάδης τον έχει βάλει 3 γκολ να πούμε. Ο Ανανιάδης, ε. Ναι ρε φίλε, τον έχει βάλει ρε παιδί μου στο Καριλάβο, ναι. Δεν είχε βγάλει ίσιο τότε ακόμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει γυρνάμε Κωστάκη μου πάλι στην ομάδα της καρδιάς σου γυρνάμε. Δεν μου λες, τι θα γίνει με αυτούς ρε, θα το προλάβουνε το τρένο. Μπα, έφυγε ο έωνος. Και δουλεύει ο άλλος. Ιδιώδια οι άλλοι. Ιδιώδια. Ιδιώδια. Τι δουλεύει. Τα ισόδια της Ιωτόκο και δεν ιδιώδια. Δεν προλαβαίνει. Ξέρεις τι θυμήθηκα ο Κωστάκη μου. Τι. Ε. Και τελειώνουμε με αυτό. Υπάρχει μια φωτογραφία ρε φίλε να την έχει ο φίλος ο Σαλτίδης. Δηλαδή έχετε και τον ίδιο δικηγόρο, τον κύριο Γρόλιο. Αγόρι μου. Μήπως την έχει ο Άγγελος στο γραφείο. Έχει έρθει ο Μπέρναν Κράουτ στον Άρε και έχει φωτογραφία που τον υποδέχεται ένας παράγοντας με μπότα ρε φίλε από το ψάρεμα και σαμπάνια ρε φίλε του ενός ευρού το μπουκάλι να πούμε. Πες στον Ζαλτίδη να σου δώσει τη φωτογραφία, κοπεί στο γέλιο. Και αυτοί ρε θέλουν να βγουν στην Αλφα Εθνική ρε και τους δουλεύει ο άλλος και θα πέφτουν τα δακρυσμένα πρωτοσέλιδα. Ξαναγύρισε ο Τραϊανός στο σπίτι του, στην ομάδα που αναγεννήθηκε. Κάτσε να πει το νέο Τραϊανός. Γιατί, τι να πει? Γιατί ζητάει εγγύησης, κλείσε. Θα δούμε. Την καληνύχτα μου στο μαγειρεμπρί πάω. Άμα ο Τραϊανός δεν έρθει, πάει να πει δεν πήρε τις εγγύησεις. Καλημέρα. Θα έρθουν και σελέμπριτες από την Ελλάδα. Καλημέρα, επόμενο. Πάμε Γιάννη. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε. Πέθανε, τι έγινε. Έλα, εσύ είσαι. Έχω φάει που έχω φάει 1,5 κιλό κοτόπουλο σούβλος. Ακούω και για τους τερματοφύλακες του 60. Με έπιασε δυσανεξία να πούμε. Τελειώνεται. Τρως και την πέτσα στο κοτόπουλο. Τη βαράω για ξεμπάσκομα να το πουλε. Να χαρώ το φίλο μου. Λοιπόν, πρώτον, ήθελα να σου πω, αν και πάω, ότι εγώ χάρηκα που πέρασε ο Γαύρος, όχι για εθνικιστικούς λόγους και εθνικούς και τέτοια, αν και δεν τα γουστάρω τα μεμέτια. Πιστεύω καταρχάς ότι με την Μπεσίκτα θα χάσουν και το Γόητρο, αλλά πολύ ψινόμουν να τους αναπαίζουν με τη Φιωρεντίνη, με τη Σάλκη, με τον Άγιαξ. Από αυτή την άποψη. Από αυτή την άποψη, ναι, ότι θα πάρουν και μαζεμένους αγώνες. Και τι ποιος μου λέει εμένα ότι θα τους πετάξω ατρόμητες από το κύπελλο. Έχω δει κατά τον Ολυμπιακό φέτος που να με κάνει να πω ότι πω είναι Ολυμπιακός των περασμένων ετών που ξέρω εγώ μπορεί να είναι και μαζί του. Ναι, αλλά εσύ. Κάτσε. Ναι, αλλά εσύ καλά τα λες. Ναι, αλλά εσύ όμως που λες γουστάρω να φάω τον Ολυμπιακό, τι θες να τον αποκλείσω ατρόμητος, φοβάσαι να παίξεις με τον Ολυμπιακό εσύ? Όχι. Τότε παρακαλώ να περάσει τον ατρόμητο. Σε καμία περίπτωση. Αλλά κάτσε εδώ, από το που λέει, είτε παίξω με τον Ολυμπιακό είτε παίξω με τον ατρόμητο στον τελικό. Εμένα ο σκοπός μου είναι να περάσω τον τελικό. Με το ποιον θα παίξω δεν με νοιάζει. Άμα μπορεί ας περάσει. Ναι, όμως άλλη έγκλη έχει ένα κύπελο να το πάρεις από τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ και άλλο να την πάρεις από τον ατρόμητο. Δεν ξέρω αυτό που λέει, να με νοιάζει το αποτέλεσμα. Δεν με νοιάζει τον γύρω-γύρω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κάτι ακόμα θέλω να σου πω. Εγώ είμαι από τους οπαδούς που φέτος, λόγω ότι δεν δούλευα και κάπου, δεν έχω χάσει αγώνα. Δηλαδή και με τον Πλατανιά είχα πάει και με τον Μπαζιάννα που χάσαμε είχα πάει στο Μιόν 8 και με τον Πανετολικό και με τη Βέρεια και δεν το παίζω κανένας υπεροπαδός. Πάλι στο λέω, κουβέντα κάνουμε. Και με τη Σάλκη Ρατόπουλε, που σπανίως συμφωνώ μαζί σου γιατί είσαι τρομερά αιρετικός, συμφώνησα ότι Τούμπα έπεσε ένα επίπεδο κάτω οπαδικά γιατί μαζεύτηκε μέσα ο κάθε άσχετος. Ο κάθε φλόρος, ρε. Ο κάθε φλόρος μαζεύτηκε στην Τούμπα μέσα, ρε. Η κάθε γκόμενα μυρίζει σερβιέτα, ρε, στην Τούμπα, ρε. Μύριζε χασίσι Τούμπα και τώρα μυρίζει σερβιέτα, ρε. Και ξέρεις τι σκεφτόμουν. Να πάω, ας πούμε, με την Ξάνθη, τώρα που παίζουμε την Πέμπτη, που είναι ο δεύτερος ημιτελικός,
Και να μην πάω ρε φίλε με το γάβρο. Εγώ που έχω πάει σε όλα ας πούμε και έχω πάει και σε όλα τα μικρά, να μην πάω με το γάβρο. Να κάτσω εγώ σε μια καφετέρια να το δω ας πούμε. Αφού θα μαζευτεί ο καθένας πάλι. Άλλος δεν θα φωνάζει. Έχω άδικο που λέω ότι τέσσερα η θύρα. Ρε παιδιά, όποιος έρχεται και όποιος πηγαίνει, πρέπει να αφουγκράζετε και λίγο το που βρίσκεται. Δηλαδή, αν η τέσσερα δεν δώσει, όπως και σε κάθε, και όπως και κάθε άλλη... Ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε. Ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται. Κάποτε στην Τούμπα πηγαίνανε οπαδοί του ΠΑΟΚ για τον ΠΑΟΚ. Μόνο για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τώρα πάνε για τη Χρυσή Αυγή, για το ΚΚ, η Αλβανή Τρόικα η μια, η Ρώση Τρόικα απ' την άλλη. Ο ένας σύνδεσμος δεν χωνεύει τον άλλον. Κατάλαβες. Δεν έχει ενιαία φωνή. Την Τούμπα τη διασπάσανε μετά το 98-99 επί Πατατούδη, τη διαιρέσανε, την κάνανε πολλά κομμάτια. Την κάνα πολυφωνική. Το κατάλαβες. Και από πολυφωνική έγινε αφωνική η Τούμπα. Και κάτι τελευταίο να σου πω και να αφήσω και την γραφή. Όχι, είμαι Χρυσαυγή της ΠΑΟΞΗΣ, ένα σύνδεσμος. Όχι, εμείς είμαστε αριστεροί της αυτή απ' την άλλη. Όχι, οι μαύροι, οι Κογκολέζοι απ' τη μια μεριά, οι Αλβανοί απ' την άλλη. Τούμπα είναι αυτή. Απαρατήστε με ρε ήσυχο. Δεν έχει αυτό το ενιαίο. Πώς να σου το πω. Δεν το έχω αφουγκραστεί στο βαθμό που το περιγράφεις. Μπορεί να ισχύει βέβαια. Αλλά δεν πιστεύω ότι ισχύει ολοκληρωτικά. Δηλαδή, οπωσδήποτε θα υπάρχουν τριβές, ας πούμε, μεταξύ συνδέσμων. Που είναι για κάτι πολύ φυσιολογικό, πώς και πώς φορές έτσι έχουμε παίξει και μεταξύ μας. Δεν το κατάλαβα. Τι είναι σύνδεση, συνδικαλιστές και έχουν τριβή. Αυτό ακριβώς. Τι είναι, ρε, για ποιο λόγο. Εννοείται ότι γιατί να έχει τριβές. Για ποιο λόγο, ρε παιδί, τον ΠΑΟΚ δεν υποστηρίζουνε. Ο τρόπος δηλαδή. Δηλαδή σαν τους χριστιανούς, ένας ο Χριστός, ένας ο Θεός, η Παναγία, πώς τους λένε, και 200 θρησκείες διαφορετικές πάνω στον ίδιο Χριστό. Τι είναι τα αμπούτια σας λέω εγώ ρε. Όχι καθολικοί, όχι ορθόδοξοι, όχι ευαγγελικοί, όχι προτεστάντες, όχι δωδεκαθεϊστές, όπως το λένε παλιοημερολογίτες, όχι νεοημερολογίτες. Έτσι καταντήσατε στην Τούμπα. Δεξιοί παοξίδες, αριστεροί παοξίδες, σιριζέοι παοξίδες. Επειδή μιλάγατε για τερματοφύλακες. Ναι. Και επειδή πάντα το θέμα τερματοφύλακα στον ΠΑΟΚ ήταν μια υπόθεση που πλήγωνε κόσμο, εγώ που από τα 8 μου, 9 μου ας πούμε θυμάμαι τον ΠΑΟΚ Κρατόπουλε, οι μόνοι τερματοφύλακες που έχω δει και μου έχουν έτσι, και ήμουν λίγο ασφαλής και δεν ήταν η καρδιά μου, ξέρεις, να φύγει, ήταν ο Κρέσιτς, είναι τώρα ο Γλύκος και ήταν και τώρα ο Ιτάντζ, αν και εκτιμούσα και το Χακόμπο. Θες να σου κάνω έτσι μπαμπα μια αναδρομή στο τι τερματοφύλακες έχουν περάσει κάτω από τον κολπό του ΠΑΟΚ. Για κάνε. Νίκος Μιχόπουλος. Πίσω μπαλιά πάσα μέσα τρίκαλα από 0-3, να του φύγει μπαλιά κάτω από τα πόδια 3-3. Με το Βιέρι μέχρι να πεθάνει ο Μιχόπουλος, τον κόλ του Βιέρι το δείχνουν ακόμα που είχε πάει να κάνει την προσποίηση στη γραμμή. Πουλιοτόπουλος που είναι ακόμα. Κυριάκος του Χουροβλού που έχει κάνει τα απίστευτα. Πέφταμε τους πολυθρόνες κάτω. Ο Ντάνιο Κακομύρης προσπαθούσε, ο Φερνάντες, τι να σου πω τώρα, Ηλίας Ατματζίδης, πάω κάρι 2005 που πήγε να κάνει... Εντάξει ο Ατματζίδης, ο Ατματζίδης εκείνο το λάθος, ο Ατματζίδης ήρθε γέρος στον ΠΑΟΚ, καλός θερματοφύλακας ήταν. Στην ΑΕΚ, ήταν πρωτοποριακός θερματοφύλακας ο Ατματζίδης. Ήταν ο πρώτος που έπαιξε καλά με την μπάλα στα πόδια. Πολύ καλό. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ ποιο ήταν το προσόν του, ρε φίλε του Ατματζίδη. Ο Ατματζίδης ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Και με την μπάλα χαμηλά. Πάρα πολύ καλός. Όταν αλλάξαν οι κανονισμοί, να πιάνει και ο τερματοφύλακας την μπάλα με τα πόδια και να την. Όλοι τρώγανε γκολ σαν το Μιχόπουλο. Ο μόνος που ήξερε τόνους μπάλα ήταν ο Ατματζίδης. Γιατί στο χωριό του έπαιζε μέσα. Ήξερε να κοντρολάρει, να πασάρει, να υποδέχεται την μπάλα, να τη σουτάρει, να την κοντρολάρει. Κατάλαβες. Μπορεί να έχεις δίκιο. Και ο χειρότερος όλων που πέρασε από τον ΠΑΟΚ και τον πληρώσαμε κιόλας, όχι ο Σαμοτούλης και ο Καραφλός που ήταν και αυτός για γέλια, Γιάρος Λαβμάιντμαν, Πολωνός, που είχε φάει ένα γκολ από τον Γκέκ από τη σέντρα μέσα σε ένα ΠΑΟΚ Καλυθέα 2-3. Λέμε για γέλια. Λοιπόν, καλή νύχτα, Ραπτόπουλε. Γεια χαρά. Πάντως, μην απομονώνεις κάποια γκολ στραβά. Εγώ σου φέρω μεγάλους τερματοφύλακες Ευρώπη και Ελλάδα που έχουν φάει γκολ
ασύλληπτα στραβά. Όλοι οι μεγάλοι τερματοφύλακες. Μην απομονώνεις τον γκολ του Βιέρη. Συνολικά θα μετράς τον τερματοφύλακα. Και ο Γλύκος μπορεί να φάει στραβό. Τι να πει, δεν κάνει. Δεν θα φάει στραβό γκολ. Δεν είναι έτσι. Όπως κάνει ο άλλος τον γκολ ο επιθετικός από ένα μέτρο, και ο τερματοφύλακας μπορεί να πιάσει την μπάλα και να του φύγει. Και, του, και τη ΣΑΕΚ, και θα πάμε στους τελευταίους τρεις. Και τη ΣΑΕΚ ο τερματοφύλακας ο Μπάργας έφαγε δύο γκολ που δεν τρώγονται στο Καρτατζόγλιο. Και εγώ σου λέω ότι είναι, θα γίνει από τους νέους, είναι μεγάλος τερματοφύλακας. Τι, επειδή έφαγε δύο γκολ, έτσι σχέδιο, συνολικά θα τον κρίνεις στη δουλειά του κάποιον. Είτε είναι αθλητής, είτε οποιαδήποτε δουλειά κάνει. Τρίτος από το τέλος, καλημέρα. Τέταρτος. Έλα, φίλε. Τέσσερις τελευταίες. Γεια σου, Κωστή. Καλώς την. Τι κάνεις, έχουμε καιρό να τα πούμε. Σ' ακούω στον Καμόρα, εγώ. Ναι, ναι, ναι. Καλά, ο Καμόρα, δυναμία μου. Βέβαια. Ο καλύτερος τερματοφύλακας, μια που μιλάμε για τερματοφύλακες, τα χαιρετίζοντά μου και στον κύριο Βαγγέλη, ναι, τον οδηγό, ήταν ο Αντώνης ο Μίνου. Καλός ήτανε. Του Παναθηναϊκού. Κάποια στιγμή είχε βάλει το Σαργκάνη στον πάγκο αυτός. Το 88. Δίδυμο ήτανε Σαργκάνης Μίνου με Βασίλη Δανιήλ προπονητή. Στον Παναθηναϊκό. Βράβο, το Σαργκάνης καλός ήταν. Βέβαια. Και αλλά ο Σαργκάνης ήταν πολύ απτάλας. Όχι, ωραίος θερματοφύλακας ήταν ο Σαργκάνης. Πολύ ωραίος. Ο Μίνου ήταν καλύτερος, ήταν το κάτι άλλο. Κάποια στιγμή ο Μίνου είχε φάει το Σαργκάνη και ήταν βασικός ο Μίνου. Το θυμάμαι αυτό. Φαντάρος ήμουνα και το θυμόμουν. Το συζητάγαμε στο στρατόπεδο. Λέγαμε, ρε, το Μίνου την κουφάρα, έφαγε το Σαργκάνη. Για λέγε λοιπόν. Ο Γρηγοράκης ήταν πολύ ωραίος σήμερα. Ναι. Άσχετα το τι λέτε. Ναι. Έφερε τα κορίτσια εκεί, ωραίος. Και δεν τα πήρε καμιά βόλτα να τα πάει να μπορέσει το ραδιόφωνο. Να πάει να τα κεράσει κανένα καφέ, να πάει να τα κεράσει τίποτα φαγητό. Α, μπράβο. Εδώ τι να τα συζητήσουνε. Τα έβγαλε στον αέρα, αλλά να, απ' τη μια καλά έκανε. Να κούγονται και τέτοια θέματα. Θυμάμαι από τα κορίτσια που κάναν χορό. Θα χάσω εγώ μισή ώρα τους ακροατές επειδή κάναν χορό τα κορίτσια. Να φέρω και δυο. Γιατί να χάσω ακροατές, οι ακροατές δεν νομίζω να έχω παράπονο. Έχετε τρελαθεί μου φαίνεται. Για λέγε καλέ. Δεν μου λες με ποιον προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Με ποιον προκρίθηκε. Ναι. Με ποιον προκρίθηκε. Τώρα. Τώρα. Ναι. Με την Οσμπαλντή, πώς τη λένε. Αυτή πάει. Πάει αυτή. Πάει αυτή. Άλλη. Ναι. Ποιος έχει σειρά. Η Μπεσικτάς. Μπεσικτά. Α, καλά. Πες ότι τον κέρδισα. Πες ότι την κέρδισα. Δεν μου λες. Τι θα κάνεις το τριήμερο εσύ τώρα. Για πες μας το πρόγραμμά σου. Καταρχήν αύριο φεύγουμε, πάμε χωριό. Ποιο είναι το χωριό. Το χωριό μας είναι κοντά στην Κοζάνη. Πώς το λένε. Πώς το λένε. Αμέ... Στελιά. Στελιά. Ναι. Μάλιστα. Εκεί θα πάμε, πάμε πετάξουμε τον αετό μας. Πετάς και αετό. Να μην πετάξουμε έναν αετό. Και εμείς έχουμε αετό του Παναθηναϊκού. Και θα μαγειρέψει εκεί ή θα πάτε στην ταβέρνα. Όχι, σε έξω θα πάμε να πάμε. Σιγά να μην κάθε δευτεριάτικα να μαγειρεύω. Έξω θα πάμε να φάμε. Μπράβο. Και εσύ τώρα. Τι είναι, λεφτά δεν έχουμε. Δόξα το Θεό, οι δουλειές μας μια χαρά πάνε. Παίρνεις και το εγγόνι. Ω, το εγγόνι δεν είναι εδώ, είναι Γερμανία. Α, Γερμανία είναι. Βέβαια. Με ναι. Τη μαμά, τον μπαμπά. Ναι. Μάλιστα. Το καλοκαίρι θα έρθει. Εντάξει. Υπομονή θα κάνεις. Εντάξει. Τι να κάνουμε, υπομονή. Εντάξει, τριήμερο στην Κοζάνη, μια χαρά. Τα βέρνα κάτω από ζάχαρη. Κρασάκι. Ούτε θα μαγειρέψουμε, ούτε θα κουραστώ, ούτε τίποτα. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλώς ζεις. Μπράβο. Βέβαια. Μπράβο. Τι. Μπράβο. Θα τρώμε, θα τρώμε και θα κοιμηθούμε. Ζάχαρη με μέλισσε. Έγινε. Μια θα χαρά θα περάσω. Άντε, πάει. Καλό τριήμερο. Καλά να περάσετε. Έγινε. Επόμενη γραμμή. Έλα. Έλα, έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Για πες. Έλα, ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Α, έλα, ραπ. Ρε εσύ, την προηγούμενη εβδομάδα το είδα τελευταία στιγμή, γάμο του. Έπιασα όλα τα προγνωστικά, ρε ραπ. Τα πιασα όλα, ναι. Τα πιασα όλα.
Ναι, ναι, τώρα τα έβλεπα πριν. Ρε φίλε, πόσα, τι, τα έβγαλες τώρα για την εβδομάδα ή όχι ακόμα? Αύριο Σάββατο τα δημοσιεύουμε, ναι. Θα δούμε. Εγώ ρα πιστεύω πολύ ασοχή τον Ηρακλή τώρα με τον ΠΑΟΚ. Διπλή ευκαιρία το έχω δώσει. Διπλή ευκαιρία, ε. Ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω, ρε φίλε. Θα τους κάνουμε τη χάρη και θα νομίζω ότι μας κερδίσανε με την ομάδα που έχουν. Δεν θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ με αυτό το μάτς. Σοβαρά. Έτσι νομίζω και εγώ, ρα. Δεν πιστεύω. Ρε. Δεν θα βάλει ούτε σε κόντρες, ούτε αν παίξει ο Μιστακίδης που δεν θα παίξει ούτε αυτός. Μόνο αυτός θα βάζει πόδια στη φωτιά γιατί είναι τη φύση του δυνατό παιδί και τα λοιπά. Οι άλλοι θα φυλαχτούν. Θα φυλαχτούν. Τι πληροφορία έχεις καμιά για δεκάδα του ΠΑΟΚ? Θα παίξεις πάλι όπως έπαιξε με τη Βέρεα, με Πρίγιοβιτς, Ενρίκε και Γουάρντα? Μπα! Έχω πληροφορία ότι θα παίξει πάλι ο Γκουλούρης εντερφόρ. Ο Γκουλούρης? Ναι. Μπίζεσβαρ, αυτοί θα παίξουν. Όχι, τους δίνουμε το μάτρικο στην αρχή. Δεν ξέρω. Θα φανεί. Εγώ πάντως δεν το βλέπω διπλό, όχι από πλευράς ποιότητας, από πλευράς κινήτρου του Ηρακλή. Θα το πάει στη δύναμη, θα το πάει στο πάθος, θα το πάει στο μονομαχία, εντάξει, Κωστή, θα παίξει με τρία χαφ. Είπες και για το μάτς με την ΑΕΚ που έπαιξε ο Ηρακλής. Εντάξει, και εκεί ήταν φίλε τα λάθη του τερματοφύλακα τώρα. Ο Μπάρκας εκείνο το μάτς δεν ξέρω τι έπαθε το παιδί, να πούμε. Εντάξει. Ήταν ανταγωνιστικός ο Ηρακλής. Πιστεύω και εμείς τώρα, έστω ένα χ, ξέρω εγώ. Τώρα και ο Ηρακλής δύσκολο το βλέπω, αλλά μια ισοπαλία πιστεύω θα την πάρουν. Ναι. Κοίτα, με ισοπαλία είναι ευχαριστημένος ο Ηρακλής. Και παίζει τη Λάρισα με την ΑΕΚ, οπότε... Παίρνει ένα πόντο. Δεν κυνηγάει τη Λάρισα ο Ηρακλής. Κυνηγάει τη Λεβαδιά και τη Βέρεια. Δεν νομίζω, Κωστή, η Βέρεια νομίζω είναι τελειωμένη υπόθεση. Δεν πιστεύω να έχει ελπίδες. Έτσι τώρα κοπότης δεν ξέρω. Έτσι φαίνεται. Αυτός είναι γάτανα. Μπορεί να πέσει, ξέρω εγώ, αγωνιστικά, να βρει κανένα τερτύπι πάλι. Ναι. Να μην πληρώσει ο Ηρακλής τίποτα, να πέσει ο Ηρακλής για όσο δει αυτός. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πάντως κακή ομάδα έχει ο Κομπότης. Δεν έχει, Κωστή, ναι. Και εγώ που τους είδα, ας πούμε, 2-3 μάτς παρακολούθησα και... Κυλάρισα με... κακή ομάδα. Άλλα μάτς, τίποτα. Κυλάρισα κακή ομάδα. Κυλάρισα, ναι, ναι. Αυτή δεν ξέρω, Κωστή. Τώρα... Και την περίμενα δυνατή τη Λάρισα, αλλά τίποτα δεν κάνανε. Γιατί κάναμε τα γραφές, κάνανε, αλλά τίποτα δεν κάνανε. Και η Βέρεια, πολύ κακή στην άμυνα. Μπροστά είναι καλή. Η Βέρεια, Κωστή, έχει καλή ομάδα μπροστά, αυτό που λες και εσύ, αλλά δεν έχουν και δυνάμεις και τέτοια. Δηλαδή, πιο σαρπών και τέτοια που βλέπω. Και δεν έχει και επιθετικό έργο. Τώρα ο καπετάνος, τώρα το παιδί. Αυτό ακριβώς. Αλλά τι να σε κάνει τώρα εκεί πέρα. Έχει αρχίσει να γίνεται παλέμαχος. Έτσι ακριβώς είναι. Ωραία, Κωστή, και θέλω να πεις λίγο για τον Ολυμπιακό τώρα με την Μπεσίκτας. Πώς θα βλέπεις τα παιχνίδια, την κλήρωση? Κοίταξε, ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει το δεύτερο ρόλο. Αν δηλαδή πάει όπως πάει ο ΠΑΟΚ με την Ντόρτμουντ και πάει και ο Ολυμπιακός έτσι. δεν έχει μάθει ο Ολυμπιακός. Η φύση του είναι να δημιουργεί. Αυτό είναι κακό για αυτό το μάτς με την Μπεσίκτας. Είναι πολύ καλή ομάδα, Κωστή. Τώρα δεν είναι σαν την άλλη που παίξαν τώρα. Ναι. Και αν πάντα χτυπήσεις τα ίσια, όσα βάλω και όσα φάω, θα βρει προβλήματα. Ο Μπέντο διαχρονικά μας έχει δείξει ότι δεν είναι της άμυνας προπονητής. Δεν ξέρει να δίνει ρόλους κτλ. Εάν λοιπόν το θέμα του Ολυμπιακού θα πρέπει να πάει στην άμυνα, ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Βλέπω over και στα δύο μάτς. Έτσι νομίζω και εγώ, Κωστή, ανοιχτά παιχνίδια πιστεύω θα μπουν πολλά γκολ και ειδικά στην Τουρκία. Στο δεύτερο παιχνίδι υπάρχει πιθανότητα ο Ολυμπιακός να ξεφύγει το σκορ. Βλέπω over και στα δύο μάτς. Αυτό βλέπω. Γιατί η φύση του Ολυμπιακού και ο προπονητής του, η λέξη άμυνα είναι, ξέρω εγώ, ένα στοιχείο. Όταν η Κέρκυρα, όταν ο Πανιόνιος, όταν ο ΠΑΟΚ, όταν οποιαδήποτε ελληνική ομάδα του κάνουν 7-8 κλασικές ευκαιρίες, άσχετα αν τα χάνουν, το φτάνουν πίσω από την πλάτη της άμυνας, τον κολλάνε, χτυπάνε στο αριστερό τον μπακ του, τον τρυπάνε. Έχει θέματα αμυντικά. Τώρα θα μου πεις, μπορεί να τα χάσουν και οι Τούρκοι. Ναι, αλλά προβλέπουμε ότι θα του κάνουν ευκαιρίες οι Τούρκοι. Σίγουρα, Κωστή. Η Οσμανισπόρ στο πρώτο παιχνίδι δεν έκανε τίποτα στο Καραϊσκάκι. Έβγηκε μπροστά. Δεν έκανε, μόνο ξύλο παίζανε, δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Εντάξει, ήταν και τυχερός γιατί αυτή η ομάδα είναι τεφορμέ τον τελευταίο μήνα. Πήγαινε πολύ καλύτερα. Μέσα στο 2016 που έπαιζε ήταν πολύ καλή ομάδα. Πήγαινε πολύ καλά στην Τουρκία. Τώρα το τελευταίο μήνα από τον Ιανουάριο και μετά δεν πήγαινε καθόλου καλά.
Τώρα κέρδισε την προηγούμενη αγωνιστή, κέρδισε 5-1. Και τώρα στο πάση του Ολυμπιακού που έφαγε τα 3 γκολ. Που ασαρεφάτε, δηλαδή για μένα πραγματικά θα ήθελα να πολύ να είμαι στη θέση του, ρε φίλε. Τον έχει αλλαγή του Καρτόσο, τον έβαλε μέσα να τον ξεφτύλισε. Τώρα έβαλε 2 γκολ. Και πήγε και στον Κρυσάβα να αγκαλιάσει. Έτσι, έτσι. 10 εκατομμύρια ευρώ που γραφεί τώρα. Θα εκτοξευθεί η τιμή του. Τα λέμε. Καλά, Κωστή, έγινε. Τα λέμε. Γεια χαρά. Να πω πριν πάμε στον τελευταίο, αν υπάρχει, πέσανε ότι το Σάββατο, σήμερα δηλαδή η μέρα που ξημερώνει, η Μέτροσπορ κυκλοφορεί με 80 σελίδες. Το Σάββατο εγώ δεν τη χάνω τη Μέτροσπορ. Είναι απόλαυση για μένα. Με το φρέντο μου, στο καφενείο, δεν πάω, στο προποντζίδικο πάω και βλέπω τα μάτς και την ξεφυλίζω. Θα έχει ένθετο για την παρουσία του ΠΑΟΚ στο θεσμό του Κυπέλου και για τους ξένους του Άρη που αγαπήθηκαν πολύ. Ακόμα έχει αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο, τη Metro Bet με 36 σελίδες για να πάτε